Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη Δήμη των Νίκων. Το Θανάση Καδαμπάκα στο Παρτάξον, την κυρία Έλια Βασίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γιατί βάζεις το όνομα το δικό σου πίσω από το δικό μου στη Μαρκίζα? Εντάξει, δεν μαλώσουμε γι' αυτό. Γιατί ποτέ δεν μαλώσαμε γι' αυτό. Ναι, γιατί ο Γιωκλάκη με τον Παπαμιχαήλ, ξέρεις, γι' αυτό χωρίσαμε. Τα έχεις υπόψη σου. Ο Παπαμιχαήλ ήταν δευτεράντζα της Αλίκης. Ρε φίλε, έχω... Και ένιωθε μειονεκτικά. Στη δεκαετία του 90. Στη δεκαετία του 60, μιλάμε. Στη δεκαετία του 90. Μάλιστα. Έχω κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι να τραγουδήσουν ένα μαγαζί. Μάλιστα. Και χαλάει το σχήμα παραμονή την ημέρα που να ξεκινήσει. Ναι. Γιατί μαλώσανε για το ποιο είναι το πρώτο. Συνήθως γυναίκα είναι αυτή που κάνει, που χαλάει. Δύο άντρες ήταν. Τότε είναι από τη μεριά των. Τον, του Κλέτσου. Του Κλέτσου τη μεριά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να πεις χορηγό. Πολλά. Πες τα γρήγορα όμως. Ναι. Γιατί έχουμε τρία σημαντικά θέματα την Κυριακή. Το ξέρω το πιο σημαντικό από όλα. Εντάξει. Και επειδή σέβομαι το να έχουμε κάποιον προσκεκλημένο, δεν το συζητάω. Πάρ' το γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό για τον αγώνα Πάο Κλαύριο. Λαύριο. 10 εισιτήρια για τον αγώνα Πάο Κλαύριο. Ποιο θα παραδείρε Πάο Κλαύριο. Είσαι τρελός. Οι φίλοι του μπάσκετ του Άρη, καθώς περιμένουν και πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να προχωρήσει ακόμη ψηλότερα και μπορεί. Δηλαδή, αν πλέον και με Big Sofo, με Baby Shark και με το Μασλιάδη. Προτιμώ μπορεί. Να δω ταινία της Φίνος Φιλμ με το Βουτσά παρά. Αλφα μη ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Εσύ λες, δεν θα μαζέψω 10 μηνύματα που θέλω. Άμα μαζέψει 10 μηνύματα. Ναι. Θα κάνω 200 κάψεις με το χέρι. Ναι, με τον αχέρι. Όχι, δεν θέλω να μου πάθεις τίποτα. Έλα, μπορεί, μου λοιπόν, ο διαγωνισμός συνεχίζεται για το Honda Vision, για το Skoda, για το Honda Vision, για το σκούτερ. Είπα Skoda γιατί έχω λόγο. Λοιπόν, από το Honda Δαβανόπουλος για τους 40 νικητές, όπου ένας θα πάρει το σκούτερ, οι υπόλοιποι τα υπόλοιπα 39 δώρα, τάμπλετ, κινητά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλφα Μήτρια κενό ονοματεπώνυμο στο 54-344 και φυσικά ο δικός μας διαγωνισμός, ο οποίος κληρώνει ένα τριήμερο στο Πόζαρ, στο Irons Resort, all inclusive, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Με κανένα γέρο. Αλφα, γιατί εμείς γέροι είμαστε, λέει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί είμαστε νέοι, είμαστε. Μανία με την ηλικία. Αλφα μη ένα κενό, Πόζαρ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Εγώ πότε έχω πάει στο Πόζαρ, είδα και πολλά νέα ζευγάρια και τα χάρηκα. Σοπαρέ. Βεβαίως. Σοβαρά, ε. Στο Πόζαρ, στα Λουτρά, είδε νέα στο ζευγάρια. Στο Πόζαρ. Τι λέει. Λοιπόν, πάμε. Μαζί μας και πάλι από σήμερα, ναι, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Ναι. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, με Hyundai, Skoda και Kia, με εξουσιοδοτημένο σέρβις για αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν και το σέρβις του αυτοκινήτου σε ένα απίστευτο χώρο που θα το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών και με μια ασύλληπτη προσφορά από σήμερα. Και για όσο προλάβετε. Ωραία. Έχουμε 20 τελευταία κομμάτια Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου. Μάλιστα. Με την επιδότηση των 3.300 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό για τους επαγγελματίες. Για την απόσυρση, αν μπορεί να πάει και παρακάτω, την Τρίτη είναι να ψηφιστεί. Εφόσον ψηφιστεί, θα το έχετε και εσείς. Ο Τσίπρας είπε θα το κάνει. Η Βουλή των Ελλήνων. Άρα είναι ψέματα. Λοιπόν, δεν θα γίνει. Η πολιτική ήθεσε να λέει ψέματα. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πω ότι οι 21 που θα πάρετε τα τελευταία 20 αυτοκίνητα που μείνανε, θα πληρωθείτε. Θα πάρετε πίσω το καύσιμο που θα κάψετε για τα 5 πρώτα χιλιάδες χιλιόμετρα. 5.000 χιλιόμετρα από το που συμπληρώνετε, πάρετε τις αποδείξεις στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος και σας πληρώνουν το καύσιμο. Ωραία. 5.96 για του λόγου του αληθές. Τηλεφωνείτε τώρα για να μάθετε περισσότερα. Άντε, κόκκινε, τα ούλια μας. Πριν πάμε στα θέματα, πάμε. Έχουμε καλεσμένο. Έχουμε και όχι όποιον να είναι. Έχουμε καλεσμένο, έχουμε την Κυριακή. Το μνημόσυνο του ΣΥΦΙ. Έχουμε καταρχήν τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Την Κυριακή 10 η ώρα. Ναι.
στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε το μνημόσυνο του φίλου μας του Σύφη που δήλωνε ο παδός του ΠΑΟΚ το τεσσαρακονθήμερο. Τεσσαρακονθήμερο. 12 η ώρα μετά, όποιος γουστάρει πηγαίνει στο Βελίδιο. Γιατί όμως? Να μας πει ο κύριος Καρατζαφέρη. Ο κύριος ο οποίος έχουμε έτσι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί πρέπει να πάμε στο Βελίδιο, κύριε Καρατζαφέρη, γιατί πρέπει να έρθουμε στο Βελίδιο? Τι θα ακούσουμε, καλημέρα. Για να υπάρξει μια, καλημέρα παιδιά, για να υπάρξει μια φωνή αντίσταση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα και τα οποία είναι δραματικά, είναι τραγικά, είναι καταστροφικά. Και πιστεύω λοιπόν, απευθύνομαι σε όλους τους πατριώτες της χώρας, να σηκώσουμε λίγο το ανάστημα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται της καταβίθρισης της χώρας. Πρόεδρε, έλειπες από την Βουλή. Δεν ξέρω κατά πόσο σου λείπει η δράση, ας πούμε, το αγώνα στο παιχνίδι που είναι η πολιτική, αλλά θέλω να μου πεις αν πιστεύεις πραγματικά ότι έλειψες από τα σοβαρά γεγονότα, ότι έπρεπε η δική σου φωνή να είναι εκεί και να πάρει μέρος στα δρόμενα. Κωνσταντίνε, έπρεπε να με βγάλουν έξω, γιατί η αλήθεια πάντα ενοχλεί, έτσι. Από την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή είχε γλώσσα, έλεγε αλήθεια, του πήραν το κεφάλι. Το ίδιο πράγμα αισθάνθηκα ότι έγινε και σε μένα, δηλαδή μου πήραν το κεφάλι πολιτικά, γιατί αυτά τα οποία έλεγα ενοχλούσαν. Και δεν μιλάμε εδώ για τους ντόπιους εργό παρατρεχάμενους, μιλάμε για τα μεγάλα εκείνα αφεντικά που θέλουν εδώ στην χώρα να κάνουν κουμάντο. Εγώ αντέστην και πώς με έβγαλανε, δηλαδή. Όχι αυταρέσκεια. Λέω, είμαι ο μόνος που παράτησα 4 υπουργεία και σηκώθηκα και έφυγα. Λέγοντάς τους, κύριε, αυτό που κάνετε είναι εχθρικό για τη χώρα, είναι ατελέσφρο, δεν οδηγεί πουθενά και για χαρά και φεύγω. Ενώ κάποιοι άλλοι, Παπαδρέου, Σαμαράδες, Βενιτζέλη, Τσίπριδες, Καμένοι, προκειμένου για την καρέκλα, καταβροχθίζουν την Κάμιλο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Κάνω μια αντίσταση, προσπάθησαν όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά να με εξευτελίσουν, να μου πάρουν την αξιοπρέπειά μου, με κατηγόρησαν για μίζες ιστορίες. Τελείωσε αυτό το θέμα, πρόεδρε, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν το γνωρίζει. Βέβαια το εννοεί, γιατί μπράβο ρε Γρηγόρη μου. Γιατί δεν υπάρχει δηλαδή κάποιοι αγώνες. Η κατηγορία γίνεται πρωτοσέλιδο και η δικαίωση γίνεται μονόσυλλο εσωτερικό. Αυτό ακριβώς θέλω να μάθω, πρόεδρε. Δηλαδή πλέον έχει τελειώσει όλο αυτό. Βεβαίως γιατί... και με βούλευμα οι μίζες και οι offshore εταιρείες με απόφαση του δικαστηρίου. Και έτσι λοιπόν με αυτή τη δικαίωση προχωράω μπροστά μπροστά και λέω, κύριοι, εφόσον δεν μπορέσατε να με τελειώσετε, τώρα είναι η δικιά μου ώρα για επίθεση. Έτσι λοιπόν στοιχίζομαι με τους καθαρούς Έλληνες για να μπορέσουμε να σώσουμε Ματρίδα. Γιατί ούτε αυτά που γίνονται με τους λαθρομετανάστες, πάβα πρόσφυγες, ούτε αυτά που γίνονται με το κουαρτέτο, την προαγωγή δηλαδή της Τρόικας σε κουαρτέτο, δεν νομίζω ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας. Πρόεδρε, συγχώρεσέ με τώρα, σε πήρα μονότρομα εγώ μετά τον Κώστα, αλλά έχω μια πορεία γιατί. Το πρώτο θέμα των ειδήσεων και των ημερών είναι οι πρόσφυγες. Ξέρω ότι έχεις γνώμη και άποψη για το θέμα, έχεις αντίληψη και το σχέδιο το οποίο έχουν κατά νου. Θα παραμείνουν στην Ελλάδα, υπάρχει κάτι... Αυτούς φορτωθήκαμε. Γρηγόρη μου, πρέπει να σου πω από μια στατιστική μελέτη που κάναν δύο διδάκτορες με ειδικότητα τη στατιστική. Είναι 4 εκατομμύρια πλέον οι λαθρομετανάστες στη χώρα. Και αυτό προκύπτει πιο εύκολα για εκείνον που γνωρίζει το επάγγελμα, εάν πάει και δει τα τηλέφωνα της κινητής τηλεφωνίας τα οποία προεισέχουν. Εμείς είμαστε 10-11 εκατομμύρια, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διάδοση τηλεφώνων, βγαίνει ότι είναι 4 εκατομμύρια μόνο από εκεί, βγαίνει από τα τρόφιμα. Επομένως λοιπόν μια Ελλάδα δεν τους αντέχει αυτούς. Μια χώρα που να αντέξει 2-3% μετανάστες, πρόσφυγες ή όπως θέλεις πες τους. Δεν μπορεί να αντέξει όμως 40%. Δεν γίνεται. Είμαστε η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης και είμαστε η πιο ευάλωτη. Αυτοί θα μείνουν εδώ. Κλείσαν τα σύνορα οι άλλοι. Τώρα δεν καταλαβαίνουν ούτε Ευρώπη, ούτε αλληλεγγύη, ούτε τίποτα. Ναι. Φάτε τους. Και εμείς λοιπόν θα το λουστούμε αυτό που σημαίνει. Τρέχα να βρούμε γιατρούς, τρέχα να βρούμε φάρμακα, τρέχα να βρούμε να τους ταΐσουμε. Μια μεγάλη περιπέτεια που αύριο το πρωί θα έχει και άλλες προεκτάσεις. Ήδη άρχισαν οι βιασμοί, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτοί και θα φάνε και θα πιούνε και θα πάνε τουαλέτα και αύριο το πρωί θα χρειαστούν να κάνουν και αυτό που αντιλαμβάνεστε. Αυτό θα γίνει εις βάρος. Με το στομάχι θες και το σεξου, βέβαια. Λοιπόν τι θα γίνει, αυτό γίνει εις βάρος της κόρης μου, της κόρης μου, της αδερφής μου, της αδερφής μου και πάει λέγοντας. Ήδη λέω, επαναλαμβάνω, είχαμε επάνω στα σύνορα τα πρώτα κρούσματα βιασμών. Δηλαδή γιατί πρέπει να εκθέσουμε τον ελληνικό λαό, τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό σε αυτήν την περιπέτεια. Τα οποία βέβαια τα κρούσματα βιασμών δεν πολύ ακούγονται, δεν πολύ... Ναι, όχι, γιατί πρέπει να έχουμε πάντα την καλή εικόνα.
Ναι. Τα αρνητικά πρέπει να τα αποσκοπούμε. Τι γίνεται τώρα με τα μίντια, γιατί πάει αυτή η ιστορία σε αυτή την κατεύθυνση? Δηλαδή, πάω σπίτι, εγώ ας πούμε, ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω ένα παιδάκι που πεινάει. Βλέπω μία μάνα με θλιμμένο ύφος και πραγματικά εγώ πολλές φορές νιώθω και ένοχος που δεν μπορώ να βοηθήσω. Πολύ ωραία, Κώστα μου, και καλά κάνεις και λυπάσαι. Πότε σου δείξαν τελευταία φορά τους Έλληνες άστεγους, τους Έλληνες πεινασμένους? Πότε? Λοιπόν, για ποιο λόγο? Αυτό δεν είναι ρατσισμός εις βάρος των δικών μας ανθρώπων? Δηλαδή δεν πεινάνε Έλληνες? Πρώτα να ταΐσουμε τους Έλληνες και μετά ό,τι πρεσβεύει να το μοιράσουμε. Οπότε εσύ, Πρόεδρε, σε αυτή την κατάσταση μπαίνεις αύριο στη Βουλή. Πώς το πω? Δηλαδή, αν με το καλό μπαίνατε στη Βουλή. Αύριο σαν λαός. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω, Γρηγόρη και Κώστα, είναι το εξής πολύ απλό πράγμα. Κύριοι, είμαστε 28 στην Ευρώπη. Πρώτον, πληθυσμιακά. Δεύτερον, οικονομικά, θα βγάλουμε ένα κλάσμα. Θα μαζεύουμε χίλιους και θα λέμε, συμφωνήσαμε. Από τους χίλιους οι 18 πάνε Βουλγαρία. Από τους χίλιους οι 32 πάνε Ρουμανία. Από τους χίλιους οι 240 πάνε Γερμανία. Τελειώσαμε. Πολύ απλά τα πράγματα. Ήρθαν χίλιοι. Τους μοιράζω και προωθώ και συμφωνούν οι άλλοι. Και δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ να τους λουστώ όλους δεν μπορώ. Ούτε λέω να τους πάρει όλους η Γερμανία. Ελάτε λοιπόν να βρούμε εκείνο τον διαιρέτη που θα μας λέει πώς θα πάρει ο καθένας. Αυτόματα ήρθε, φύγε. Δεν μπορώ να τους λουστώ όμως εγώ όλους. Δεν μπορώ, πρώτον γιατί έχω λίγο πληθυσμό και έχω εθνολογική νόθευση και από την άλλη πλευρά δεν έχω και χρήματα. Γιατί δεν γίνονται, γιατί το ζητάει ο κύριος Τσίπρας. Να πει, ελάτε, κύριε 28 είμαστε. Ελάτε, βάσει πληθυσμού και βάσει δεδομένων οικονομίας μοιραζόμαστε. Κάθε χίλι κάτω. Μαζεύεται μια επιτροπή και τους βάζει σε βαγόνια και πηγαίνει ο καθένας σε μια χώρα. Εγώ δεν λέω να τους πνίξουμε, δεν λέω να τους σκοτώσουμε, αλλά δεν θέλω να τους δεχτώ όλους εγώ. Κύριε Καρατζαφέρη, η βασικότερη απορία πολλών, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να ξανασυστηνόμαστε, είναι όταν λέτε ότι είστε πατριώτης, πατριωτικό κόμμα. Τι ακριβώς εννοείτε? Γιατί υπάρχουν, συγχωρέστε, υπάρχουν και άλλα κόμματα τα οποία δηλώνουν. Το θέμα είναι σε τι σειρά βάζεις τον πατριωτισμό. Ναι. Εάν το βάζεις πριν από την καρέκλα ή μετά από την καρέκλα. Είναι βασικό θέμα. Εάν το βάζεις πριν από την οικονόμα ή μετά την οικονόμα. Εάν το βάζεις την πατρίδα πριν από την οικογένειά σου ή μετά την οικογένειά σου. Είναι μια διαβάθμιση. Όλοι πρέπει να είμαστε πατριώτες. Αλλά με τι σειρά? Εγώ ως σειρά αναφοράς έχω την πατρίδα. Και μετά όλα τα άλλα. Αυτό λοιπόν λέω στους Έλληνες. Ελάτε να βάλουμε την πατρίδα μπροστά και να προχωρήσουμε. Γιατί αυτό το οποίο είναι Γρηγόρη τώρα και τα οποία θα πω αύριο στο Βελίδιο και θα είναι μάλλον πρωτοήσακτα, είναι ότι η χώρα απειλείται με μια πλήρη απεθνοποίηση. Εντάξει μας κόβουν τη σύνταξη, εντάξει μας φορτώνουν πρόσφυγες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι απεθνοποίηση. Δεν υπάρχει έθνος. Δεν θα είμαστε έθνος. Δεν θα είμαστε τίποτα. Θα είμαστε ένας χώρος. Ενώ στην ουσία είμαστε ένα από τα 5-6 ιστορικά έθνη. Αυτό πάνε να μας το εξαφανίσουν. Πάνε να μας εξαφανίσουν αυτοί οι οποίοι, κατηγορώντας εμάς ότι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει τις πρόσφυγες, αυτοί οι οποίοι έκτισαν κράτος, ποτέ έθνος, διαλύοντας και εξαφανίζοντας μία ολόκληρη φυλή. Ήταν οι λευκοί, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, οι μαύροι. Κόκκινοι εξαφανίστηκαν. Ακριβώς μόνο γιατί έπρεπε να επικρατήσουν οι ιχνηλάτες της Αμερικής. Αυτοί λοιπόν μας κατηγορούν τώρα εμάς ότι είμαστε εναντίον των ξένων. Μα εσείς εξαφανίσατε μία ολόκληρη φυλή. Λοιπόν πρέπει να καθαρίσουμε ότι εμείς δεν θα σβήσουμε σαν έθνος. Πόσα ιστορικά έθνη υπάρχουν? Είμαστε εμείς, είναι η Αίγυπτος, είναι η Κίνα, είναι το Ιράν. Ποιοι άλλοι είναι? Όλοι ήταν τουρίστες. Αυτό λοιπόν δεν τους ενοχλεί. Και είπε ο Κίσιγκερ το 70-72 τότε ότι τον έπρεπε να τον πλακώσουμε στην ιστορία του, στη γλώσσα του, στη θρησκεία του και όλα αυτά γίνονται. Τώρα πήγε ο Αρχιεπίσκοπος, ανέδετον ο Αρχιεπίσκοπος, να δει όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, τους πρόσφυγες και του υπέδειξαν ότι πρέπει να βγάλει το σταυρό για να μην ενοχληθούν. Και αφαίρεσε το σταυρό. Τι τον είπανε? Ναι, του είπα του Αρχιεπίσκοπου Γερόνιμο όταν πήγε σε αυτά τα hot spot και στην Εβραία, ναι. Θα ξεβγάλε το σταυρό, μην ενοχλήσεις. Για ποιο λόγο? Έλατε, και αυτός έβγαλε το σταυρό. Συγγνώμη, δηλαδή, και τον έβγαλε ο Αρχιεπίσκοπος. Τον έβγαλε τον Αρχιεπίσκοπος, δηλαδή με άλλα λόγια, του είπανε, σε παρακαλούμε για λίγο πέτα από πάνω το Χριστό και άλλα. Πρόεδρε, λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι πολύ θρήσκος, εγώ όχι τόσο. Όχι, και... όχι εγώ δεν. Αυτό για μένα. Έχει να κάνει με τη. Τώρα, με σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μέχρι στο σημείο το πάτησες τώρα. Απεταξά το σταυρό, δηλαδή. Γελάτε που έχουμε φτάσει. Μετά πηγαίνει ίσως ο πιο καλλιεργημένος, μορφωμένος ή από τους πλέον μορφωμένους δεσπότες που έχουμε, ο Μεσογέας, να δει ένα σχολείο της περιφερίας του και το παγόρευσε να μπει μέσα ο κύριος Φίλης. Είναι δυνατόν?
ο οποίος έβγαλε την, την περιβόλη. Ναι, δεν υπάρχει λέει γενοκτονία των παιδιών. Βγήκε από το μάθημα της τρίτης λυκείου. Ναι. Λοιπόν, κάτι το οποίο ο κόσμος δεν ασχολείται πολύ, γιατί εντάξει, εγώ έχω άλλες ευαισθησίες. Με την μπάλα εγώ είμαι πολύ. Εντάξει, είδαμε πολύ έντονη την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Οπα, που τα ξέρεις αυτά, ρε κόκκινη. Το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Πολύ έντονη την παρουσία του ΝΑΤΟ. Και όταν λέμε ΝΑΤΟ, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η κυριαρχία του θαλάσσιου χώρου έχει πάψει να είναι στα χέρια των Ελλήνων. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Προφανώς, εγώ πιστεύω, είναι το εξής. Επειδή έχει αποφασιστεί να γίνει το κουρδικό κράτος και κάποια εδάφη θα πάρουμε την Τουρκία, η Τουρκία ως αντιπαροχή θα πάρει εδάφη από τα δυτικά. Και στα δυτικά είναι τα δικά μας νησιά. Το ότι δεν βάλανε μέσα στην ομπρέλα εννοείται του ΝΑΤΟ το Καστελόρες, εγώ πολύ φοβούμαι ότι εκεί θα είναι το χτύπημα και θα είναι ένα χτύπημα καθοριστικό για την Ελλάδα, γιατί το Καστελόρες έχει τη δικιά του ΑΟΣ και τα δικά του ευρήματα εκεί στις θάλασσες σε ενέργεια. Φοβούμαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι δυνατόν να βάζουμε τον ΝΑΤΟ με Αμερικανό αρχιστράτικο και επιτελάρχη Τούρκο να ελέγχει το Αιγαίο? Αυτά είναι εγκλήματα. Είναι εγκλήματα και δεν ακούω κανένα να μιλάει. Γιατί δυστυχώς, Γρηγόρη και Κώστα, το 90% των βουλευτών είναι μνημονιακοί. Του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατίας, του Ποταμιού, του Παλικάρη, πώς το λένε αυτόν, συγγνώμη, του Λεβέντη, της Φόφης. Όλοι είναι μνημονιακοί. Και δηλαδή φτάσαμε το μνημόνιο κατανοητό. Να μας έχει αλλάξει τα φώτα, να μας πληγώνει και να είναι όλοι οι βουλευτές μνημονιακοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε άνθρωπος των μέσων και γνωρίζετε ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος, μία τελευταία ερώτηση. Έχει αποσχεστεί από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο κ. Νικολόπουλος. Θα είναι με το λαό, θα κάνει κάποιο άλλο κόμμα, θα είστε μαζί? Έχω την αίσθηση ότι ο Νικολόπουλος θα είναι την Κυριακή στο Βελίδιο ανάμεσά μας. Γιατί μιλάμε για έναν βουλευτή εν ενεργεία, δηλαδή άρα μπορεί να μιλάμε από τώρα για εκπροσώπηση του λαού στη Βουλή. Ο Νίκος Νικολόπουλος προείσταται ενός σχηματισμού. Εν πάση περιπτώσει, η παρουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Εγγερμού στα τεκτενόμενα εντός και εκτός κοινοβουλίου τώρα θα είναι πιο σαφής. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 καλή η ώρα συνέχεια. Στο Βελίδιο. Να είστε καλά. Κυριακή 12 η ώρα. Ωραία. Για χαρά. Και έχει εκπομπή ο... Αυτά από τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Λοιπόν. Πού τα ξέρεις όλα αυτά, ρε κόκκινο? Σταμάτα, ρε, πού τα ξέρεις. Ρε τον κόκκινο. Χωμένος παντού είναι ο κόκκινο. Τα ΝΑΤΟ, τι θάλασσε. Τους παπάδες που ξέρω εγώ δεν τους αφήνουν το σταυρό. Με συγχωρείτε, θα σου πω εγώ πώς θα έρθεις ντυμένος εδώ πέρα. Ορίστε. Θα σου πω πώς θα μπεις ντυμένος εδώ. Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Μα δεν συγχωρείτε. Ρε φίλε, δεν είχε ντύσιμο. Δηλαδή, αν πα σε ένα μοναστήρι ελληνικό, ναι. Αν πάνε οι τουρίστρες. Λένε, οι τουρίστρες? Ναι, τις δουν ένα παρεό και λένε μην μπείτε, παιδί μου, με το μαλλί μέσα. Με σακί με βάλαν μέσα. Ήμουν 15 χρονών. Να τελειώσω. Και πήγανε εκεί πέρα με τον Απαλάκη τον Πέτρο και για μια εκδρομή είχαν πάει οικογενειακός. Πήγαμε εκεί την Ομίκο να πάει στα μοναστήρια. Σου δίνουν κάτι να φορέσει. Πήγα 15 χρονών, ωραίο. Συγνώμη. Αγοράκι με κοντό παντελονάκι να πούμε. Μου λένε, βάλε βάλε κάτι. Ήταν κάτι καλόγρης εκεί, με βλέπα σαν μπισκοτολούκουμο να πούμε. Σταμάτε, και με βάλανε ένα σακί. Είναι κακό αυτό. Σου δίνουν κάτι να φορέσεις για να μην προκαλεί. Λυσασμένα ήταν. Άμα με αφήνα θα με ξεποπηλιάζανε. Μισόλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Το να τον υποχρεώνεις να βγάλει κάτι. Mm. Το οποίο μάλιστα ένας ράπερ φοράει ένα σήμα τη Σκόντα, ρε παιδί μου λέμε. Ναι. Ο άλλος φοράει κάτι. Φοράει σκουλαρίκια, το βάλω να το βγάλει. Αυτό που είπε ότι εφόσον πήγαιναν τους δύο παπάς εκεί. Δεν είναι παπάς, είναι ο αρχιεπίσκοπος. Τέλος πάντων, παπάς βαθμοφόρος. Επειδή ο Σταυρός είναι αντίπαλος με τη θρησκεία αυτών, από σεβασμό. Έλα τώρα πέρα. Ω φιλοξενούμενοι, ας πούμε. Επειδή εγώ δεν ανήκω πουθενά και επειδή κάποιοι στέλνουν τα μηνύματα στον Κωστή και να και αποκαλύφθηκες και το αφεντικό σου και μπουρδες. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ρωτάω, 16 χρόνια. Μπορώ. Ναι, γιατί μπορώ να ρωτήσω. Οικογενειακή φιλία. Καταρχήν οικογενειακή φιλία δίκες. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο, φυσικά εγώ, θέλω το κόμμα ενός φίλου εγώ το έχω, να πάει καλά. Πώς θα γίνει? Εγώ το έχω δηλώσει ότι υπήρξα και ψηφοφόρος του Γιώργου Καρατζαφέρη. Α, έρχεσαι και ψήφισες. Φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί τον πίστεψα. Από όλα τα κόμματα πέρασες. Είσαι δηλαδή πολύ. Ποτέ δεν άνοιγα. Μου αρέσουν άνθρωποι. Διαλέγω ανθρώπους. Α, είσαι με τον άνθρωπο. Διαλέγω ανθρώπους. Ναι. Οπότε λέγε. Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε καταρχήν κάτι. Διαστόματος του ιδίου, όχι δικού σου. Mm. Ότι όλο αυτό το οποίο υπήρχε για μίζες, προμήθειες κτλ. Έχει τελειώσει. Για αυτούς οι οποίοι τους αρέσει να πετάνε λάσπη, γιατί αν θυμάσαι, εγώ στο ρώτησα ηθελημένα χτες, αλλά εσύ, άμα δεν είναι για μπάλα, εξοργίζεσαι. Λοιπόν, και ακούσατε ότι είναι λήξαν η ιστορία. Και το κυριότερο όλων, ότι αν μπείτε στο διαδίκτυο,
και δείτε τι γινόταν όταν οργιζόταν ο κύριος Σαντζατάκης πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δικαστικός η οποία του έδινε το Ευαγγέλιο να οργιστεί του εξηγούσε ότι, ξέρετε τι σημαίνει κατάργηση των συνόρων, και ο Άνδρεας Παπανδρέου έχει μιλήσει γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει μιλήσει γι' αυτό. Είπανε ότι... Και κάποια στιγμή όταν θα αντιληφθείτε τι σημαίνει κατάργηση των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας, τότε ίσως να καταλάβετε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει. Απλά φοβόμαστε, δηλαδή. Για τους νοήμονες, όχι. Υπό προϋποθέσεις πρέπει να φοβάσαι για αυτό που έγινε τώρα. Λοιπόν, είμαστε όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες υπέρ των προσφύγων, γιατί είναι πρόσφυγες. Αλλά στο έδαφος το δικό μας που τους υποδεχόμαστε, τους προσέχουμε, που τους φροντίζουμε, θα υποχρεώσουν τον πνευματικό αρχηγό. Αυτό σε πείραξε τον παπά εσένα. Να βγάλει το σταυρό, γιατί. Γιατί είναι αντίπαλο. Αυτό δείχνει δόλο, φίλε. Δόλο. Αυτό κρύβει δόλο. Δόλο, γιατί. Διάλειμμα. Δόλο. Μάλιστα. .955 και ενώ τα μηνύματα στο 54340. Λοιπόν, διαβάζουμε όλα τα μηνύματα. Καρατζαφέρη, προτιμούμε τους γνήσιους. Χρυσή Αυγή, να ξερωμίσει ο τόπος τόσο απλά. Εσύ μπήκε στο χρονολογούλα της ιστορίας. Λέω 355. Μάλιστα. Όχι, αλφα, ναι. Μετά τη χθεσινή διαγραφή του φάιλου από τη Νέα Δημοκρατία, να σου και ο Καρατζαφέρης. Φαίνεται ότι οι δανειστές αποφάσισαν να δώσουν μια ευκαιρία και στην σοβαρή. Να μας πει ο Καρατζαφέρης τι έγινε όταν συμφώνησε με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία να βγάλουν τον Παδί μου πρωθυπουργό. Τότε ήταν καλά. Ραπτόπουλε, τόσα χρόνια που λέγε παπά ότι είσαι υπεραίων κομμάτων. Όταν είναι για το αφεντικό σου, λέει, που έκανε κυβέρνηση με το Πασό και Νέα Δημοκρατία για να γίνει πρωθυπουργό ο άνθρωπο των τραπεζιτών Παπαδήμος, γαργάρα. Έχασε την αξιοπιστία του, την αξιοπιστία σου, ελπίζω να άξιζε τον κόπο. Είπα ότι είμαι υπεραίων κομμάτων, όχι υπεραίων χρημάτων. Να σε καλά, ρε κόκκινε, χθες πήρα 30 λέει από αυτά που μας έδωσε και πήρα καλά λεφτά. Μπράβο, να. Σε ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. 4 από τα 5 βγήκανε. Τα 4 από τα 5 βγήκανε για αυτούς οι οποίοι έχουν απορίες. Και επισήμανα 2 σημεία, τον Άσο της Μπράγκα και το διπλό της Αχτάρ. Για να καταλάβετε από τι ομάδα αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Από την Άντερλεχτ, το παλτό την Άντερλεχτ. Γεια σου, Κωστάκη, ανεξάρτητη που δεν ασχολείσαι ποτέ με κόμματα. Ρώτη τον Καρατζαφέρη να μας πει. Από εντολές του Αντίχριστου, όλα από εντολές του Αντίχριστου γίνονται και αυτός να ξαναμπεί στη Βουλή τις εντολές που θα εκτελεί. Ζούμε τα έσκατα χρόνια, πες του. Διαβάζουμε ό,τι έρχεται. Χριστιανός ήταν. Πού το είδες το καλό μεσημέρι, χοντροκέφαλε. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Άισε, τι διώξτε το, φτάνει πια, διώξτε το. Πώς να με διώξει, ρε φίλε. Και γιατί να με διώξει, δηλαδή, επειδή το λες εσύ. Okay. Να, το πρόβλημα της χώρας δεν είναι τα γυναικόπαιδα. Ραπ, δεν έχω ακούσει. Αλλά ο φασισμός και βιασμούς μια χαρά κάνουν και οι Ελληναράδες. Ότι... Έτσι ακριβώς. Οι Ελληναράδες δεν κάνουν βιασμούς, δίνουν 10 ευρώ. Και παίρνουν την Ιρανή. Με 10 ευρώ. Ράμπλε, δεν έχω ακούσει από κανένα για τα λεφτά που θα πάρει ο ΠΑΟΚ από το ΕΣΠΑ για το γήπεδο. Για τη ΝΑΕ και το Βάζελο, πολύ κλάμα έπεσε. ΕΣΠΑ. Ραπτόπουλε, έχει χαθεί μια πόρση καγκέν. Θα κάνουν μια ανακοίνωση με το Βρολί. Δεν δίνω αμοιβή. Όχι, ρε. Χωρίς αμοιβή δεν γίνεται. Λοιπόν, κουβά μας έστειλε κόκκινα και γελάει ο Σίμος. Από πού? Έτσι λέει, έτσι, για να πει. Γεια σας, παιδιά, η FIFA εκδίκασε την υπόθεση των χρεών της ΑΕΚ. Ρε εσύ, τα διαβάσαμε. Τα είπαμε, η ΑΕΚ μπορεί κανονικά. Σας τα δώσαμε χτες την είδηση. Κόκκινε, πιστεύω ότι η Μπαρσελόνα θα το πάρει πολύ εύκολα. Τι λες? Όχι, δεν θα το πάρει εύκολα. Θα το πάρει, αλλά όχι εύκολα. Ο Κόντις έκανε συνέντευξη. Δεν με ενδιαφέρει. Τον Μπούζο. Δεν με ενδιαφέρει. Είχα πολλές δουλειές. Θυμήθηκε τα ένδοξα χρόνια του Άρεος και ότι θα πρέπει, λέει, αυτοί που κάνουν εκπομπές, για μας το είπε, για ένα τοπικό κανάλι, είδα, λέει. Τοπικό κανάλι τηλεοπτικό, ότι αναφέρουν μόνο τα κακά πράγματα του Άρη και δεν αναφέρουν τα μεγάλα επιτεύγματα, τους 4 τελικούς και το κανένα γκολ, ας πούμε, κτλ. Ραπτόπουλε, έπιασε πάτο τα υλικά ζωή σου. Μπράβο, συνέχισε. Τσίπα δεν έχεις, και έβγαλε το γκαζναφέρι. Το γκαρατζαφέρι, όχι το γκαζναφέρι. Έσχοντρε όλα για τα λεφτά. Απορώ πως αφήνει Ανδρώνης και τον κάνει τζάμπα διαφήμιση. Από σήμερα τέλος για μένα και από όλους η εκπομπή σου. Όταν πεινάσεις θα καταλάβεις τι βλακίες έκανες. Κόκκινα, από σένα δεν το περίμενα να δεχτείς να γίνεις γκλάστρα του Κλαπτόπουλου. Μπράβο, ξεφτύλες. Καρατζαφέρι, πώς λένε, διάβασε το να περάσει, λέει, άμα έχετε κακάλα. Άμα έχουμε κακάλα, το διαβάσουμε. Διαβάσουμε ό,τι θέλετε. Σε διαβάσαμε, ρε. Εσένα που ντρέπεσαι να πεις ποιος είσαι και βάζεις ένα σκίτσο έτσι και γράφεις ένα μήνυμα και νομίζεις ότι μπορεί να βρεις όποιον θέλεις, το διαβάζουμε. Ο Ιβάν που είναι φίλος του Αμπράμοβιτς, γιατί δεν του κάνουν μια συνεργασία πάω ξέρεις, δηλαδή. Η Τσέλσι, άμα θέλει να δώσει κάποιον δανεικό, να το δώσει στον ΠΑΟΚ ή να πουλήσει κάποιον, και από πλευράς ΠΑΟΚ, άμα έχει κάποιον παίκτη, καλό να δώσει τη Τσέλσι. Συνεργασία. Εσύ, Σάβα, αυτά δεν γίνονται έτσι.
δεν έχει καμία σχέση η επιχειρηματική συνεργασία των δύο και θα πρέπει να γνωρίσει ότι η σχέση των δύο δεν είναι καλύτερη για ένα λόγο. Υπάρχουν οι επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός Ρωσίας και οι, επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός Ρωσίας. Εντός Ρωσίας είναι συνέτεροι με το κράτος, εκτός Ρωσίας δεν έχουν θέση στη Ρωσία. Ένα λεπτό. Η Gazprom τι είναι? Η Gazprom. Ναι. Ρωσική. Ρωσική. Ναι. Και λένε ότι θα κάνει το γήπεδο του ΠΑΟ και θα πληρώσει το 30%. Είναι πουθενά η Gazprom στην Ελλάδα χορηγός? Είναι. Μια ρώσικη εταιρεία η οποία είναι σε μια χώρα στην Ελλάδα, η οποία μια χώρα είναι ενάντια στα ρώσικα συμφέροντα, στα ρώσικα προϊόντα κτλ. Πώς μπορεί να μπει? Πώς θα δώσει λεφτά δηλαδή? Δεν ξέρουμε τι μελέτη. Στάσου, το ερώτημα είναι το εξής. Δεν ξέρουμε. Πώς ξέρουμε, θα σου πω, ότι μια Gazprom η οποία στην Ελλάδα δεν έχει μπει πουθενά, ότι θα μπει στον πάγκο του Σαββίδη? Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία αν το κάνει. Δεν το ξέρουμε. Το ερώτημα αλλά, είναι. Ναι, αλλά. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Ναι. Η Gazprom να έχει στο πλάνο της, και δεν μπορούμε να το ξέρουμε, το καλύτερο το ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, να καταρχήν είναι στο Champions League. Είναι χορηγός του Champions League. Εντάξει. Είναι επίσημος χορηγός του Champions League, μεγάλος χορηγός. Πήγε στον Ολυμπιακό. Όχι ρε φίλε, είναι επίσημος χορηγός του Champions League. Αν ερχόταν στην Ελλάδα. Είναι επίσημος χορηγός του Champions League. Αν ερχόταν στην Ελλάδα η Gazprom, ποια ομάδα θα ήταν? Ναι. Είναι επίσημος χορηγός. Είναι επίσημος χορηγός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ναι. Πέρα από αυτό το πράγμα, μπορεί να έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί σε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Δεν είναι παράξενο ή παράδοξο να ασχοληθεί και με το. Υπάρχουν και παράπλευρα προϊόντα Gazprom. Δεν είναι μόνο αγωγός. Mm. Είναι πολλά. Ναι. Είναι από τα γκαζάκια μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Από τα παράγωγα του αερίου. Μάλιστα. Γι' αυτό κάποιοι μην προτρέχετε. Ναι. Δεν ξέρετε τι άνοιγμα μπορεί να θέλει. Καταρχήν ένα γήπεδο, ξέρετε πόσο κοστίζει. Έχει πόσο κοστίζει. Καταρχήν δεν ξέρω, πάνω από 100 εκατομμύρια. Όχι. Κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, ένα καλό γήπεδο λέμε. Ναι. Αυτό που λες πάνω από 100 εκατομμύρια είναι ένα σαν το Allianz Arena. Ναι. Ένα καλό γήπεδο, ναι. Εσύ, μιλάς για 80.000 θέσεων και όταν πηγαίνεις να μιλάμε, όταν πηγαίνεις να κατσελίσεις, να σου κρατάει και μιλάμε μιλάμε τώρα, εμείς μιλάμε για γήπεδο τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει στον ΠΑΟΚ όχι. Εμείς μιλάμε για γήπεδο ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όχι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, πηγαίνει προς την άλλη πλευρά. Καλά τα λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ ωφελήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ στο κομμάτι των χρεών. Τώρα λοιπόν βγαίνει. Το είπε ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Και είπε ευχαριστώ, Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα, ευχαριστώ γιατί ο άλλος με ξεγέλασε, ο Σαμαράς. Ο Τσίπρας μου κάνει τη δουλειά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον του κάνει ο Τσίπρας τη δουλειά, οφείλει στον Τσίπρα και κάποιους ψήφους. Πιθανόν ο ΠΑΟΚ. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι το κόμμα του. Εγώ δεν κάνω γήπεδο εκεί πέρα, θα το κάνουμε πάρκο, ξέρω εγώ, θα το κάνουμε πράσινο. Ναι. Πώς μιλάμε? Θα το δούμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Εσύ κατάλαβες κάτι άλλο? Πότε έχουμε εκλογές? Θα το δούμε. Κάτσε ρε Γρηγόρη, για να καταλάβω εγώ τι καταλαβαίνω. Εκλογές πώς θα έχουμε, ρε πλάκα. Πότε θα έχουμε εκλογές? Πότε έγιναν εκλογές? Φέτος δεν έγιναν. Το καλοκαίρι δεν έγιναν. Τελείωσαμε. Άρα μετά από τρία χρόνια που θα ξαναγίνουν εκλογές, τέσσερα. Αν βγει η Νέα Δημοκρατία. Αφού τα διαλύσουν όλα. Αν βγει, δεν με νοιάζει. Τα διαλύσουν για την μπάλα μιλάω εγώ. Δεν με νοιάζει αν τα διαλύσουν. Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένα. Δεν με απασχολεί. Το πάρει είναι η μαρμίτα. Λοιπόν, ο καθένα κοιτάει τον πισινό του. Και εγώ το δικό μου κοιτάω. Εντάξει, γιατί στέλνουν κάποια μηνύματα, γιατί έβγαλε το. Εσύ γιατί έβγαλε τον Παπαγεωργόπουλο δηλαδή. Λοιπόν, πρέπει να απολογηθώ. Ποιο θα βγάλω στην εκπομπή. Δηλαδή τον έβγαζε ο Πούσου, τα λέει, γιατί τον βγάζει. Α έρευγεται από εδώ πέρα. Και χθες το βράδυ, γιατί βγάζεις, λέει, τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς? Γιατί βγαίνουν και μιλάνε. Άκου να δεις δημοκρατία τώρα, ο Έλληνας. Γιατί λέει, αφήνεις, λέει, και μιλάνε οι Ολυμπιακοί. Συνέχισε, ρε, θα απολογηθούμε. Όχι. Πού είχα μείνει? Πού είχα μείνει? Στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Καθόμαστε και μιλάμε. Θα μπει, λέμε, το καινούργιο αγωγό, η Gazprom που θα περνάει από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Να περάσει πρώτα. Θα περάσει πρώτα. Λέω εγώ. Ακούω εκπομπή τον Κουλιανό, πώς θα γίνει το γήπεδο. Ακούω εκπομπή τον Ραγκάτσι, πώς θα γίνει το γήπεδο. Ακούω εκπομπή τον Βραζιλιάνο Μανούλα μου την Κυριακή, πώς θα γίνει το γήπεδο. Φλακία έκανα εγώ που ρωτούσα για το γήπεδο. Φτάσου ρε Γρηγόρη, ρε Γρηγόρη. Ακούω το Μανούσι το πρωί θα γίνει γήπεδο. Ακούω το Σαΐρι το μεσημέρι θα γίνει γήπεδο, θα κάνουμε γήπεδο. 100 μέτρα επί 70 μέτρα θα έχει τουαλέτες κτλ. Ναι. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν γίνεται γήπεδο. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι αρνητικός. Μην παίρνει όρκο.
παιδάκι μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γόρι μου. Έβγαλε, όχι, έβγαλε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Άστα. Θες να μ' ακούσεις? Θέλω να σε ακούσω. Τι, επειδή είπε το όχι και είπε το ναι. Σε δύο μέρες άλλαξε. Θα βγάλει το πρόβλημα. Πλάκα μου κάνει. Για ένα γήπεδο, ρε. Πλάκα μου κάνει. Θα το γυρίσει δηλαδή. Τηλέφωνο είναι. Από πού? Τι σε νοιάζει τώρα, τηλέφωνο. Φράγκα δεν είναι. Εγώ δεν είπα θέλουν φράγκα. Ρωτάω, εγώ δεν είπα ότι θέλουν φράγκα. Ένα τηλέφωνο είναι, σου λέω. Ένα τηλέφωνο και αλλάξατε. Να βρούμε. Ματαιώτη, δηλαδή, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτη. Και στο ΣΥΡΙΖΑ του τείχου, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, 20, τίποτα τούβλα και. αυτά τα καλόπεδα που μα πλήρωσαν τη Σαχτάρ, τι μπορεί να πίνουν, ρε Κώστα. Δεν ξέρω, φίλε. Καλό Εβιτάρ. Για να βάλω. Καλό Εβιτάρ. Δεν ξέρω, καλό στο 93, να περιμένει τα αγωνία, να σπάσει αγωνία, πάρτο τώρα στο 93. Αντεγιάρε. Αντεγιάρε. Αντερλέχτ. Αντερλέχτ. 23, 12, 200, 500 και οτιδήποτε έχει σχέση με χοληστερίνη. Νητρογλυκερίδια, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα. Τις παθήσεις του εντέρου. Η χειρότερη πάθηση για μένα του εντέρου, γιατί τα όλα προλαβαίνονται, είναι η δυσκυλιότητα. Αυτό το πράγμα με το καλό Εβιτάλ σου βγάζει το έντερο καθαρότατο. Εγώ επίσης το συνδυάζω με το πίτουρο βρώμης. Κάθε πρωί μια κουτάλα της σούπας καλό Εβιτάλ, μια κουτάλα της σούπας πίτουρο βρώμης. Σε ένα τέταρτο έχει γίνει η ναυμαχία του Ναυαρίνου στην τουαλέτα. Φεύγω καθαρός, αμόλυντος, ξεκάθαρος, ελαφρύς για τη δουλειά μου. Ωραίος! Πριν συνεχίσουμε. 23, 12, 200, 500, 34 ευρώ και 90 λεπτά από 55 ευρώ. Θα πείτε του κυρίου Κόκκινου την εκπομπή, αν θυμηθείτε και εμένα, και ο κύριος Ραπτόπουλος μαζί είναι. Ο Λουτσέσκου, είδες φάτσα. Λοιπόν. Σαν το Βενζινά τον Τάσο, δεν μοιάζει. Ο Λουτσέσκου. Το θυμάσαι το Βενζινά. Λες να μην το θυμάμαι. Ίδιος είναι, κοίτα τον. Λοιπόν, το Λουτσέσκου. Άκουλε. Λέγε. Τα ζευγάρια για το Europa League είναι Μπράγκα, Σαχτάρ. Θα περάσει Μπράγκα. Europa League. Καλά, ρε Κόκκινε, σήμερα έγινε μάχη στο Champions League και λένε ότι στημένη κλήρωση. Βγαίνει ο Μπούζο, βγαίνει ένα, βγαίνει ο Γιώργο. Α, στο Europa League δεν μα νοιάζει. Το πληρώσαμε το Europa. Πώ το πε? Το πληρώσαμε το Europa. Εντάξει, άντε. Κανένα. Μπράγκα, Σαχτάρ θα περάσει Μπράγκα. Στο λέω τώρα. Βιγιαρεάλ, Σπάρτα. Λογικά περνάει Βιγιαρεάλ. Μπιλμπάου, Σεβίλη περνάει Σεβίλη. Ντόρτμουντ, Κλίβερπουλ περνάει Ντόρτμουντ. Ωραίο. Σα το λέω από τώρα. Πολύ καλά. Δεν περιμένουμε δηλαδή τι και πώ. Σα λέω από τώρα τι περιμένω να γίνει. Γιατί είναι στημένη κλήρωση? Αφήνουν να ειδηνοηθεί οι συνεργάτες μας ότι είναι ύποπτη. Ότι θέλουν να γίνει τελικός Bayern Barcelona. Δεν είναι σωστό να γίνει Bayern Barcelona. Ας είναι και στημένη κλήρωση. Τι να δούμε δηλαδή. Γιατί είναι, φίλε, πρέπει να δω να φαγωθεί η Bayern με την Barcelona στον προημιτελικό και να χάσω τέτοια πανθεσία. Όχι, φίλε. Καλύτερα να στημένη κλήρωση. Στημένη χίλιες φορές. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Σε πειράζει? Δεν θες να δεις ένα τελικό Bayern Barcelona? Αυτό θα είναι ο τελικός. Εσύ τι θες να δεις? Τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Εσύ τι θες να δεις? Τόσα χρόνια στο κύπελο, στο μπάσκετ, που δεν έπαιζε ποτέ ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι. Και συναντιόταν στον τελικό, ναι. Και λέγατε ότι η κλασική κλήρωση ήτανε, μπορεί. Και καλά γινότανε. Εγώ στον τελικό θέλω να δω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Καταρχήν, ποιος σας θέλει να δω στον τελικό? Ποιος σας είπε ότι η Μπαρσελόνα? Ατρόμητο. Ποιος σας είπε ότι η Μπαρσελόνα θα περάσει καλά με την Ατλέτικο? Πώς? Ποιος σας είπε ότι η Μπαρσελόνα θα περάσει καλά με την Ατλέτικο? Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Οκ. Εγώ το λέω. Γιατί θα φουλάρει ο Μέση και οι άλλοι δυο. Εντάξει, τα χάφη είναι καλά. Έχει ένα θέμα εκεί πίσω η Μπαρτσελόνα. Το ξέρει πολύ καλά. Έλειπε και ο βασικό του σέντερ μπακ εχθές. Το φάγε τον γκολ. Τώρα ναι. Δεν έχει θέμα. Εντάξει. Εσύ τι λες, ότι σε διπλό αγώνα μπορεί η Ατλέτικο να βγάλει έξω την Μπαρτσελόνα? Ναι. Σε διπλό μάτς. Ναι, το λέω από τώρα. Εγώ, ότι θα εγώ όρκο δεν παίρνω. Ναι, άκουσε με. Δηλαδή, αν παιχτεί στον γκολ η πρόκριση, θα σου δώσω συγχαρητήρια. Εγώ λέω θα περάσει εύκολα. Γνωστικά, ρε φίλε, που δώσατε. Άκου εδώ, ρε φίλε. Εγώ δεν σου λέω. Βγαίνει 1-1 και 1-0. Σου δίνω συγχαρητήρια. Αποκλείεται να βγει παραπάνω. Ναι, άκου. Ότι στο ένα μάτσο 1-0, στο άλλο 2-0. 1-1 και 0-0. Έτσι θα βγει. Έτσι θα βγει. Έτσι θα. Τότε θα είσαι μέσα. Εγώ λέω εύκολα η Μπαρσελόνα θα βγει. Όχι, όχι. Δεν εγώ λέω εύκολα. Δεν υπάρχει. Εγώ λέω εύκολα. Λέω. Λέω δεν υπάρχει. Υποθέτω. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Θα κάτσουμε τώρα τα Σαββατοκύριακα επειδή χαλαρώνουν τα πράγματα. Να παρακολουθήσουμε. Να δει παιχνίδια και θα δει ότι. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια η Ατλέτικο είναι, έχει πολύ πιο σοβαρή άμυνα η Ατλέτικο από την Μπαρσελόνα. Είναι το μεγάλο της όπλα η άμυνα. Σωστό. Εντάξει. Μπορεί να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Μέση φούλαρε. Ο Μέση. Φούλαρε. Άκου να σου πω. Ανίδρωτος θα βγάζει. Θα σου πω. Ξέρει γιατί σου φαίνεται ανίδρωτος. Ανίδρωτος. Επειδή θες ανάλυση στην Μπαρσελόνα τώρα και δεν μ' αρέσουν. Πες μου, γουστάρω. Η τριάδα. Ναι, ναι. Σουάρες, Μέση, Νεϊμάρ. Μάλιστα. Ξέρεις τι καλό έχει κάνει στον Λιόνελ Μέση? Γιατί έχει απαλλαχτεί από το βάρος, του. Το ότι του όταν πάρω εγώ την μπάλα πέφτουν όλοι πάνω μου. Ναι. Δεν ξέρουν σε ποιον να πέσουν. Ναι. Ναι.
Οπότε το μέσα έχει είναι Ρονάλντο, έχει απελευθερωθεί. Ατομιστής. Μετάει. Έχει και στον κόλπο. Πλουραλισμό στο παιχνίδι. Πλουραλισμό. Στο παιχνίδι του. Έτσι. Εντάξει, μπορεί και αυτός να έχει εγωισμό μέσα του, αλλά δεν το βγάζει σαν τον άλλον. Ωραία. Δεν είναι να αναδείχνομαι κιόλας ότι κάτι κάνω. Λοιπόν, μια και είπαμε για το πώς σε κλειδώνουν οι άμυνες, να σας πω ότι αν κλειδωθείτε στο σπίτι ή αν κλειδωθείτε έξω από το αυτοκίνητο, ένα τηλέφωνο υπάρχει, 85-27-27, ο Πετκανίτσας είναι ο Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, ανοίγει τα πάντα στις καλύτερες μέσες της αγοράς. Το μόνο που δεν ανοίγει είναι αυτό το οποίο ακούτε στη διαφήμιση, μόνο ATM. Για πες τώρα για το μνημόσυνο και να πεις και για τον Ολλανδό, τι θα γίνει την Κυριακή. Κοίταξε, σε δικές σου δουλειές δεν μπερδεύομαι. Λοιπόν, καταρχήν την Κυριακή 10 η ώρα είναι το μνημόσυνο του φίλου μας, του Σύφη, ο οποίος μας αποχαιρέτησε από αυτό το μάταιο κόσμο πριν από 40 ημέρες. Και είναι το, επειδή έγινε η μνημόσυνη ακολουθία την ώρα της εκπομπής και δεν προλάβαμε να πάμε, δεν μπορούσαμε να πάμε. Την Κυριακή είναι τα 40. Όποιος νομίζει μπορεί, έχει την καλή διάθεση, μπορεί να έρθει για τον καλό αγαπημένο φίλο μας Σύφη. Και μια φωτογραφία του να έχουμε. Γιατί θα το συνοηθούμε. Εμείς δεν τον είδαμε στη φάτσα ποτέ. Δεν αυτό βρεθήκαμε να πιούμε ένα καφέ. Είναι συγκλονιστικό μαζί αυτό το πράγμα. Ήμασταν φίλοι, αλλά δεν ξέραμε τη φάτσα του. Και δεν την είδαμε ποτέ εν ζωή. Περισσότερο από φίλοι ήμασταν. Ναι. Περισσότερο, γιατί αυτές είναι σχέσεις που δεν. Κοστί μια φιλική συμβουλή. Οι βραδινές εκπομπές τώρα τελευταία κάνουν μεγάλη κοιλιά. Πρέπει να κάνεις καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Το μεσημέρι στα άψογη, λέω 011. Ο χρόνος που πάει στους ακροατές εννοεί φίλος. Φίλε, ναι. Είναι άλλο το ακροατήριο ποσοτικά το βραδινό και άλλο το μεσημεριανό. Είναι από τα λίγα πράγματα που του δικαιολογώ το άγχος, αλλά δεν του συγχωρώ τον τρόπο που επιτίθεται για να τελειώνουμε. Εξού και όλα αυτά τα, ας πούμε, τεχνικά λάθη τα οποία γίνονται. Εντάξει. Για τον Απόστολο Βέλιο ξεκινήσαμε χθες μια κουβέντα. Σήμερα το διαβάζετε στην εφημερίδα Metro Sport, στη σελίδα 46, για το πώς πήρε τη φανέλα της Εθνικής. Για μια είδηση η οποία κάποιοι ξεφωνίζουν τον Κωστή, ότι έλεγε δεν θα πάει στην Εθνική. Πόσοι σέντερφορ έχουμε εκεί? Μισό λεπτό λίγο. Πόσοι. Αυτοί οι οποίοι ξεφωνίζουν τον Κωστή. Και καλά κάνουν και το ξεφωνίζουν. Μήπως μπορούν να μας πούνε ποιος έδωσε την είδηση ότι ο Βέλιος πάει το Μάρτιο η Εθνική? Ο Γρηγόρης Κόκκινος. Όχι, ρωτάω, μπορούν να μας πούνε. Σε ξεφωνίζουν. Αν δηλαδή αυτοί σε ξεφωνίζουν, εγώ τι πρέπει να κάνω? Σε κρεμάσω ανάποδα? Πάνω σε τι με ξεφωνίζει κάποιος? Όχι, ότι έλεγε ότι αν δεν πάει ο Ολυμπιακό, ναι, ναι, αποκλείεται να παίξει στην Εθνική Ελλάδα. Καταρχήν. Αυτά καταρχήν. Το να κλέβετε διαλόγους από την εκπομπή για να χτίσετε ακροματικότητα είναι δικαίωμά σας. Σωστό. Λοιπόν, όταν όμως υπάρχει και η είδηση που σας λέει ο ένας εκ των δύο, γιατί η εκπομπή αυτή ποτέ δεν ήταν ένας, είναι δύο. Όταν εντάξει, θα βγει εδώ στο ραδιόφωνο. Όταν βγαίνει ο ένας εκ των ο δύο. Ο γυμναστής του Βέλιου. Για να σας πει ο γυμναστής του Βέλιου πώς ήταν ο Βέλιος και πώς δημιουργήθηκε. Τι αγώνα έκανε. Και πώς χτίστηκε αυτή και η ιστορία. Τι αγώνα έκανε αυτό το παιδί. Γιατί ο Βέλιος, αν δεν έπαιρνε προσωπικό γυμναστή ή αν δεν ήταν. Και κάνει κακό δεύτερο γύρο ο Βέλιος. Όχι, δεν, να σου πω κάτι, είναι πολλά. Τον περιμένω το Βέλιο, για, μιλάμε για μπάλα εδώ πέρα και επειδή εγώ όταν μιλάω για μπάλα γίνομαι Τούρκος, εντάξει, Τούρκος γίνομαι, θυμώνω. Ο Βέλιος σε ένα Ηρακλή που ανέβηκε στο δεύτερο γύρο, έπεσε ο Βέλιος. Στον πρώτο γύρο που ήταν ο Ηρακλής πεσμένος, ήταν πολύ ανεβασμένος ο Βέλιος. Θα είναι ανεβασμένος. Περίμενε, αύριο. Αύριο θα είναι ανεβασμένος. Ξέρω, τι είναι αύριο. Παναθηναϊκός Ηρακλής. Θα το δούμε τι θα είναι αύριο. Αύριο διώχνουν Στραματσόνη. Θέλω από το Βέλιο του 1992 δυνατό σαν τάβρο και γυμνασμένο σαν σπουδαίο αθλητή παγκοσμίου επίπεδου μέχρι το τέλος της χρονιάς ένα γκολ με το κεφάλι, όχι σαν και αυτό που έβαλε προχθές στη Βέρεια του Κατημύρη. Μαγκιά του. Μαγκιά του. Να γίνουν πέντε χτυπήματα της μπάλας, κόρνερ ή φάουλ από τον Ρωμάνο. Το έχει έφυγε. Περίμενε, δεν το έχει. Όχι. Περίμενε! Και να σηκωθεί ανάμεσα από τα center back, να βρει το πάτημα και το χώρο το κλειστό και να μου κάνει τον goal. Κόκκινε. Το περιμένω. Το Βέλιο ψηλά. Το περιμένω ψηλά. Είναι μεγάλος αθλητής και δούλεψε ποδοσφαιριστής. Πάρα πολύ δούλεψε ο Βέλιος ατομικά με το γυμναστή του για να φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά αναδεικνύεται το ταλέντο που πάντα είχε. Και αυτό το οποίο γράφουμε σήμερα, γιατί από τότε είχε δείξει τι αξίζει, έπρεπε να πάρει στην πλάτη του σε εισαγωγικά τον Ηρακλή για να τον καλέσει την Εθνική.
πριν. Δεν το είδατε το μεγάλο ταλέντο που είχε. Πού να το δουν, Ερκοκύρα, αφού εκεί έξω δεν έπαιζε βασικό. Πώς θα το δει. Τον Καπίνο που τον είδατε. Τον Καπίνο του δώσαν χαρτάκι του. Στην Εύερτον ήταν, φίλε. Καπίνο που είναι. Στην Εύερτον ήταν. Ναι, βέβαιος. Ο Καπίνο που είναι Αλβανός. Την πρώτη χρονιά. Το ξαναλέω εγώ. Διαφωνώ με αυτό. Αυτό ξαναλέω είναι ρατσιστικό που λες. Μαγιά του αν είναι Αλβανός. Δήλωσε Έλληνα. Άμα ήταν Αμερικανός, ρατσιστικό θα ήταν, είναι κόκκινε. Έτσι πως έτσι πως ρατσιστικό είναι να πεις ότι είσαι Έλληνας σήμερα. Όχι Αλβανός. Ξεχνιέσαι. Σήμερα άμα πεις είμαι Έλληνας και πας σε καμιά Ευρώπη, πώς πληρώθηκε... θα βγάλουν τη γλώσσα και θα σε κάνουν. Ο Γιάννης μου λέει πώς πληρώθηκε το στίχημα που κάσαμε το Όβρας Λεβερκούζεν. Ρε φίλε. Ναι. 3 στα 4. Σου δώσω 4 στα 5. 4 στα 5. 5 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή σου λέω ότι η βασική μου διάδα είναι. Όχι διάδα, ρε. Διάδα. Διάδα. Ναι, διάδα. Είναι η Μπράγκα και η Σαχτάρ. Ναι. Λοιπόν, και χαλάει το ένα. Ναι. Okay. Εσύ πες ότι είμαστε απαράδεκτοι. Φίλε, συγγνώμη, να σου ζητήσω και συγγνώμη. Λοιπόν, μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, εταιρεία Χιάδης Μπαλοδήμος, η οποία είναι με Honda, με. Άντε πάλι. Με Hyundai, ρε φίλε. Με το σκούτερ με μπέρδεψε. Σκούτερ. 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 Λοιπόν, με Hyundai, Skoda και Kia. Ναι. Με εξουσιοδοτημένο σέρβις. Εξουσιοδοτημένο. Πες το, ρε. Εξουσιοδοτημένο. Εξουσιοδοτημένο. Εξουσιοδοτημένο, το είπα. Έβγαλες μισή αναπνοή, το μισό αέρα για να το πεις. Έτσι. Έχει τρόπο. Με μια ανάσα δεν μπορώ να τα πω. Δεν μπορείς. Όχι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις, να το λες αργά. Έτσι. Δεν λέγονται όλα γρήγορα. Ναι. Και αν το πεις γρήγορα, πρέπει να το κάνεις προπόνηση. Πρέπει. Λοιπόν, πρέπει. Πρέπει, συγγνώμη. Λοιπόν, πέρα από το σέρβις. Πέρα από τις αναπανάληπτες προσφορές, πέρα από τον χώρο που αξίζει να πάτε να τον επισκεφτείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, μείνανε 20 αυτοκίνητα, αν έχουν μείνει 20 και δεν είναι ήδη 19, δεν υπερβάλλω. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 στο 596-690, γιατί στο αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου Skoda Octavia έχετε το όφελος τα 3.300 ευρώ για την απόσυρση για τους μη επαγγελματίες. Θα ενημερωθούμε την Τρίτη, αν και εφόσον ψηφιστεί η παράταση. Και πάει για φούντα, πάει για παράταση, ναι. Α. Λοιπόν, και η προσφορά είναι ότι σας πληρώνει το αέριο για τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα. Πάτε με τις αποδείξεις και σας πληρώνουν Μπράγκα, ατάκα και επιτόπου. Ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. 596-596-596-690. Πάμε σε δυναμικά αθλήματα με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος έρχεται μια φορά την Παρασκευή. Τρία λεπτά έχει. Θα μας πει. Μπορεί να έχει όσα λεπτά θέλει. Τρία έχει, γιατί μετά πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Α, μπορεί να κάτσει και μετά. Τι άλλο. Δεν το αφήνουμε το δάσκαλο. Εσύ γιατί νο... ο χρόνο σου που μισό το διεγείρεσε για μετά τις 3. Αυτό το ρολόι. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δεν έχουμε. Δεν πάει σωστά αυτό. Δεν πάει σωστά αυτό το ρολόι. Ξεκίνα. Είναι 4 λεπτά πίσω. Λοιπόν, ναι. Μου έχει μείνει κουσούρι. Μιλάω και στην κανονική μου ζωή τόσο γρήγορα μετά, έτσι. Ναι. Ξέρεις. Έχουμε αγώνες αύριο στο κλειστό γήπεδο του Μακεδονικού Νεάπολης. Oh. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Αθλημάτων έχει αγώνες κατάταξης, Thai Boxing. Αθλητές από τη Βόρεια Ελλάδα αναμετρώνται μεταξύ τους. Καλοί αγώνες, εισιτήριο 10 ευρώ. Είναι ευκαιρία για νέους αθλητές οι οποίοι έχουν περάσει από το στάδιο του ερασιτεχνικού στα πρώτα επαγγελματικά τους παιχνίδια. Είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και με τους αγώνες αυτούς κατάταξης να προχωρήσουν σε πιο δυνατά επαγγελματικά παιχνίδια με ακόμα καλύτερους αντιπάλους. Επίσης, έχουμε στις 26 Μαρτίου στο ίδιο γήπεδο του Μακεδονικού Νεάπολης, ο οποίος στηρίζει όλα τα δυναμικά αθλήματα, το δυνατό σεμινάριο του Χέστιν Κέρκες. Έχω πει για αυτό το σεμινάριο ότι είναι το Ultra Fighters Gym και η Ελληνική Ομοσπονδία Μαχητικών Αθλημάτων που το έχει συμπεριλάβει και στην αιγίδα της. Από τα σαλόνια λοιπόν του K1 και του Glory έρχεται ο Χέστιν Κέρκες, ο προπονητής του Μιτσέλ Ντελνί και η παγκόσμια πρωταθλήτρια kickboxing Denise Kilkholz, οι οποίοι θα προπονήσουν τους αθλητές του kickboxing στο γήπεδο του Μακεδονικού. Είναι τριώρο το σεμινάριο, υπάρχει συμμετοχή η οποία δηλώνεται μέσω των συλλόγων που θα πάρουν μέρος. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δουν να γνωρίσουν αυτούς τους υπεραθλητές από κοντά. Ο Χέστιν Κέρκες ένα μήνα μετά παίζει στο Las Vegas, υπερασπίζεται τη ζώνη του στο Glory και θα παίξει για $500,000 τόσο είναι η ζώνη του Glory. Ναι. Και τέλος έχουμε και τους αγώνες στη Θεσσαλονίκη που λέγονται Colosseum,
Η βραδιά Κολοσσέου θα γίνει 10 Απριλίου. Έχουμε περισσότερο χρόνο να αναφερθούμε σε αυτή τη βραδιά. Περισσότερα νέα και συμμετοχές για το σεμινάριο, σε όσους ενδιαφέρονται, στη σελίδα μας Ultra Fighters Team και στο τηλέφωνο 023 900. Μάλιστα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τους διαγωνισμούς. Αλφα μη για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λαύριο, αλφα μη ένα κενό. Έχεις καμιά αυτή? Θα δω, θα δω. Αλφα μη ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για 10 εστία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λαύριο. Να δω πως θα έχω. Έχω ένα. Ένα έχω για τον ΠΑΟΚ. Αλφα μη ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη ένα κενό Πόζαρ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μην βιαστείτε, δεν αρχίζει ακόμα η ώρα των ακροατών. Υπενθυμίζω, αλφα μη ένα κενό Πόζαρ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αλφα μη ένα κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Η δεύτερη ώρα είναι μία προσφορά από τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Αφή Κωνσταντινίδη. Πηγαίνεις και πλέξεις το ανταλλακτικό σου και το παίρνεις. Από το πιο μικρό μέχρι και αμηχανές αυτοκινήτων, όλες με 150 ευρώ. Σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα μέχρι και την ημέρα του Σαββάτου. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 μαθαίνετε περισσότερα. Έχουμε έναν πολύ καλό φίλο καλεσμένο τώρα τηλεφωνικά. Όλο καλεσμένους έχουμε. Ναι, σήμερα είμαστε με καλεσμένους. Από τον Κόντι, από τον Κόντι το μεσημέρι. Έχουμε ένα πολύ καλό φίλο, πάρα πολύ καλό φίλο, ο οποίος αύριο ελπίζω να μου κάνει την τιμή να έρθει να παρακολουθήσουμε παρέα τον αγώνα που δίνουμε μεταξύ μας, Παναθηναϊκός Ηρακλής, γιατί θα πρέπει να γνωρίζει ότι αύριο διώχνω Στραματσόνη. Έτσι δεν είναι, Στέλιο? Αδέρφια μου, παλικαράκια μου, φιλαράκια μου, καλά, τι κάνετε? Στέλιος Διονυσίου στον αέρα της πόλης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε καλά καταρχήν. Μαζί με Άγγελο στο καζίνο. Στο θέατρο Βεργίνα. Στο θέατρο Βεργίνα. Εμείς σε πήραμε και το Παναθηναϊκό Ηρακλής όμως. Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε. Από εκεί ξεκινάμε, άσε τον πρόλογο. Με πόσα είσαι ικανοποιημένος αύριο? Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή με αφήνει τόσο παγερά αδιάφορο όλο αυτό το θέμα που λέγεται πρωτάθλημα ελληνικό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου να φάει και 7 γκολ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, συγγνώμη, αν αύριο χάσει 1-2, ναι, και σκάσω μην το βράδυ με Λουπασάκι και εσύ εκεί μπροστά στο θέατρο Βεργίνα και σε αρχίσουμε, θα το αντέξεις και εσύ και ο Άγγελος, ειλικρινά. Έχω φάει χειρότερες καζούρες όταν, ας πούμε, επί εποχές που τραγουδάγαμε τότε με τον Αντώνη τον Ρέμο και τα λοιπά και... Μιλες κακές λέξεις, σε παρακαλώ. Σταμάτα, σταμάτα. Μιλες κακές λέξεις. Που ερχόταν, ας πούμε, εσείς όμως ο Ολυμπιακός μετά από νίκη του Παναθηναϊκού και δεν ήξερα πού να κρυφτώ και πού να πάω. Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό, εντάξει, εσείς άλλωστε είστε και φιλαράκια μου καλά. Σας αγαπάω και με αγαπάτε και επομένως... εντάξει, λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Το όνομα είναι βαρύ, αλλά νομίζω ότι έχετε σηκώσει επάξια το βάρος της κληρονομιάς και είναι χαρά για την πόλη όποτε έχουμε την ευκαιρία. Δυστυχώς οι χώροι πλέον είναι εξαφανισμένοι. Οι χώροι, ναι. Οι χώροι όπου υπάρχουν και φιλοξενούνται καλλιτέχνες εξαφανισμένοι. Γιατί? Τέρμα το 7 στα 7. Α. Μία μέρα, όποια κάνουν διήμερα, πανηγυρίζουν. Κάτσε τώρα, πόσες μέρες θα είναι? Πόσες μέρες θα είστε? Μισό λεπτό. Για να καταλάβει, καλά που υπάρχει και το θέατρο Βεργίνα, λέω εγώ, στο Ρίτζι Καζίνο. Και μπορεί να έρθει κάποιος. Καταρχήν, ξεκινάτε από πότε? Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή. Ωραία, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ή Παρασκευή, Σάββατο? Όχι, Παρασκευή, Σάββατο αυτή τη βδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα 24, 25, 26, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Και πήραμε και παράταση άλλη μια εβδομάδα. Θα παίξουμε και 1η και 2 Απριλίου. Καλά, όταν δούνε τι γίνεται, εγώ λέω θα σκαρτήσουν και άλλο, αν δεν έχουν κλείσει. Δεν γίνεται, έχουν προγραμματίσει κάτι επειδή άλλο. Επειδή προγραμματίζουν, δεν είναι, είναι προσεκτική σε αυτό. Ακριβώς. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή αυτό τώρα δύο μέρες που κάνουμε πρόβες για να ετοιμαστούμε για σήμερα. Χαίρομαι να τραγουδάς σε τέτοιους χώρους. Πάντως, Στέλιο, επειδή κάνουμε πολλές εκδηλώσεις και είναι συνεργάτης μας ο χώρος, έχω πάθει πλάκα. Είναι Dolby Surround, είναι High Definition η εικόνα. Έτσι, το αμφιθεατρικό του είναι όλο το χτίσιμο και λες, όταν υπάρχει επαγγελματισμός, ακριβώς, από τη μία για τον
άνθρωπο που δουλεύει όπως εσύ, τον καλλιτέχνη, είναι χαρά του. Και για τον ακροατή, τηλεθεατή και όπως αυτόν ο οποίος είναι από κάτω και παρακολουθεί, έτσι, είναι ό,τι πάντως, καλύτερο. Την τελευταία φορά που είχες έρθει στο θεατρικό, μου λέει ένας φίλος μου, ήταν λέει ίδιος ο Σπύρος Καλογύρου στη Στεφανία. Άκου να δεις τι με είπε. Ίδιος λέω ο Σπύρος Καλογύρου στη Στεφανία. Στεφανία, σε αγαπάω. Δεν μπορώ να συγχωρήσω σε Στεφανία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πες μου λίγο, τι ώρα θα ξεκινάει αυτό? Λοιπόν, ξεκινάει 10 παρατέταρτο. Ωραία. Μέχρι μία. Η διάρκεια είναι 2 ώρες και 15 λεπτά. Δηλαδή γύρω στις 12, 12 και 4 θα έχουμε τελειώσει. Α, μια χαρά. Μετά, ναι, μετά έλα στην Παρμίτα που μένετε εκεί στο ξενοδοχείο. Σταμάτα, ρε, στο Χάγιαν. Ναι. Στο Χάγιαν μένεις. Ακριβώς. Εκεί να δεις Ηρακλειδής εναντίον Παοξίδων, Βάζελη και τέτοια. Θα γίνει μια εκπομπή, θα σου βάλει ο κόσμος να τη μετά να χαλαρώσεις. Θα γίνει τη Μουρλή. Αυτή η Κυριακή θα είναι extreme. Η είσοδος. Η είσοδος είναι 12 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Ωραίος. Ωραία. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Όχι, για όνομα. Είναι προσιτότατο και το μενού το δικό σας μενού περιλαμβάνει. Είναι τραγούδια του Αείμνου του πατέρα μας. Ναι. Μόνο τραγούδια του στράτου. Δεν λέμε δικά μας τραγούδια. Είναι ένα αφιέρωμα που κάναμε στον πατέρα μας και δώσαμε μεγάλο αγώνα να δούμε ποια τραγούδια θα αφήσουμε εκτός. Καταλαβαίνετε ότι σε 2 ώρες μέσα για να πεις όλο το τραγούδι του στράτου είναι αδύνατο. Καλά, και ό,τι και να πεις είναι λίγο. Πρέπει να τραγουδάμε το 3 μερόνυχτα συνεχόμενα για να. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν σε υποχρεώνω, απλά επειδή ξέρεις ότι σε αγαπάω πολύ και όπως και πολύ, ναι, ακόμη. Ναι. Επειδή την άλλη εβδομάδα έχουμε 25 Μαρτίου, mm-hmm, έχουμε διακοπή πρωταθλήματος. Mm-hmm. Mm-hmm. Θέλω να έρθεις είτε μόνος είτε με τον Άγγελο. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την άλλη Παρασκευή, όποτε γουστάρεις, όποια μέρα θέλετε. Ξέρεις ότι σας λατρεύει ο κόσμος. Το σας ξέρω, λατρεύει. Το ξέρω. Λοιπόν, και θα είναι καταρχήν. Δεν πιστεύω να τολμήσεις να μην το κάνεις. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα. Θα τραγουδήσουμε. Έχουμε ήδη τηλεφωνική παρέμβαση, mm-hmm, για κάποιον ο οποίος λέει ότι είσαι πολύ θρασής. Α, έτσι. Ναι, για, κάτσε να δούμε ποιος. Παρακαλώ, ποιος κύριος είναι, ναι. Καλησπέρα. Κύριε Λουπασάκη, γιατί είναι θρασής ο κύριος Διονυσίου, τι έκανε? Καλησπέρα στη Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή, καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε, καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Καλησπέρα, αδερφέ. Για πόλη του Ηρακλή, 700 στρέμματα θα πάρει ο Ρώσος. Για πόλη του Ηρακλή. Σταμάτα, ρε, τώρα μιλάμε για τον καλλιτέχνη. Με παπάδες τα βρήκε, με δημάρχους τα βρήκε. Σταμάτα, βρε, μην το. Εδώ έχει Διονυσίου για την Ποντικομαμή. Θα μιλήσουμε. Άσε με ήσυχο. Έχω μεγάλο Διονυσίου, ρε φίλε. Αδερφέ μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι εκεί, αδερφέ μου, να σε θαυμάσω. 7 τραπέζια μακριά από μένα μόνο. Εσύ θα φας πόρτα, Κοκκίνα. Δεν κάνεις, είσαι αντιτουριστικός εσύ. Δεν είσαι για τέτοιες. Αντιτουριστικός. Ναι, Στέλια ακούς τι λέει. Καλά, εντάξει, θα το φτιάξω. Όταν με από κοντά θα λέει, αδερφέ μου, φίλε μου, κουμπάρε. Είναι μια φοβερή παράσταση με τα δύο αδέρφια αυτά που είναι και τα τρία και αδέρφια και οι συγχωρεμένοι να είναι καλά εκεί που είναι. Είναι μια φοβερή οικογένεια και πιστεύω ότι ανάμεσά τους σε αυτές τις παραστάσεις θα είναι και ο Στράτος. Το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί είναι τέτοια παιδιά και τέτοια οικογένεια που έχουν ήθος και αγάπη για τον πατέρα τους. Αυτά που τους δίδαξε είναι πραγματικά είναι σπάνιο σε αυτό το χώρο των. Τους δίδαξε, αλλά Παναθηναϊκοί βγήκανε. Δεν βγήκανε. Το καλλιτεχνικό να βρίσκεις τέτοια παιδιά, τέτοιους ανθρώπους. Και μπράβο τους που συνεχίζουν την ιστορία του πατέρα τους με το ήθος και την αγάπη που δίνουν στον κόσμο. Απλόχερα. Είστε καλά, Μάνο. Και μπράβο και σε εσάς που βγάλατε τη στρελάρα μου. Που αύριο θα τον κάνω πάλι να φύγει με αεροπλάνο. Γιατί όποτε βλέπουμε μαζί Ηρακλή Παναθηναϊκό ή Παναθηναϊκό Ηρακλή. Στέλιο, να σε ρωτήσω, μήπως θες να έρθεις στο στούντιο να το δούμε παρέα. Ρώτησε τώρα τι έχει πάρει σε ημιτελικό κυπέλλου με γκολ του Νασιόπουλου που είχαμε πάρει από τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά. Α, και από τον Αργεντίνο, όταν είχα πάρει μεταγραφή τον Κωνσταντίνου.
Το 1-2. Μπράβο. Με στη λεωφόρο, ναι. Έφυγε από την Παύλου Μελά, από τον έκτο όροφο, με τα πόδια από το μπαλκόνι. Δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, για τόσο άρρωστο παραθυναϊκάκια μιλάμε, κατά τα άλλα λέει και 7 να πάω, δεν με πειράζει. Ποιο, δεν μου λες τέλειο. Τώρα αυτά που λες ρε Μάνο είναι πριν από 10 και 15 χρόνια. Στέλιο να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα έρθεις αύριο στο στούντιο την ώρα του αγώνα. Αγάπη μου, πρέπει να είμαστε 8.30 ώρα στο θέατρο. Και άμα φροντίσω να μην είσαι στο θέατρο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι αγάπη μου, είναι έχουμε. Ωραία, σαν παγάγει. Θα βάλει τον κουφτέ και να σαν παγάγει. Θα φροντίσει να. Ο γιατί αυτό. Έφτιαξε. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ που μας έκανες τιμή. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Για να γνωρίζει ο κόσμος ότι θα είναι πλέον στην πόλη μας ο Στέλιος και ο Άγγελος στο θέατρο Βεργίνας στο Ρίζι Καζίνο. Ραυτόπουλε, θα έρθεις να πάμε σήμερα. Ραυτόπουλε, τσιφούτι. Ραυτόπουλε. Όχι, ρε, δεν είναι τόσο γύφτος για 12 ευρώ. Ρε. Τσιφούτι. Όχι. Ο Ραυτόπουλος δεν είναι γύφτος. Όχι. Ό,τι θες, πες το. Το μοναδικό που έχεις. Για να φαίνονται γεμάτες οι τσέπες του Παντελονιού, χειμώνα καλοκαίρι, καλοκαίρι φορά η βερμούδα είναι κάλτσες. Είσαι μεγάλος καράγκιος. Ραυτόπουλε, θα θες να πάμε σήμερα. Μασάω. Το τραπέζι πάνω στην πίστα. Για πάρτι σου. Όποτε γιατί είσαι μεγαλύτερη φίρμα στο Θεσσαλονίκης, λέ. Είσαι μεγαλύτερη φίρμα, ρε. Πες 12-2, τίποτα, ρε. Κάνεις να πω σήμερα. Έτσι. Έφυγες. Τα λέμε. Πάνε κόσμο. Στον κόσμο, παρακαλώ, ναι. Πάμε κόμμο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Έλα, φίλε. Έλα, Κώστα, εγώ είμαι. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα, συνταξιούχος επιτυχίες, τι κάνετε, παλικάρια. Σε ζηλεύουμε, ρε, φίλε. Γιατί εσύ θα πρόλαβες και βγήκες στη σύνταξη. Ενώ εμείς θα μας πάρουν γιατί από τη δουλειά στο νεκροταφείο της Θέρμης κατευθείαν θα μας πάρουν. Όχι, παλικάρι μου, όχι. Όπως βγήκα εγώ να μην αξιωθεί άνθρωπος να βγει στη ζωή της σύνταξη όπως βγήκα εγώ. Βγήκα πολύ νέος από προβλήματα υγείας, το οποίο είμαι καλά. Το αποσύρω. Ναι, ναι. Οπότε μακάρι να σε αξιώσει ο Θεός να βγεις με την ηλικία σου. Έχω τρία λεπτά καιρό να πω σήμερα κάτι που είναι ημέρα. Δεν ξέρω τι είναι ημέρα σήμερα, χαλαρή. Ωραία. Έλα. Όχι, εννοώ για το φίλο μου τον Ιωσήφ. Α, συγγνώμη. 30 χρόνια φιλία περιττώ να σου πω, αδελφός μου, σε έχει μιλήσει, έχουμε κάνει απέναντι ταξίδια μαζί, θα σου πω κάτι έτσι μνήμη να το θυμηθούμε λίγο να χαλαρώσουμε. Το θυμάσαι, μπορεί να θυμάται περισσότερο ο Κόκκινος το παιχνίδι με το τρίποδο του στο Γιάνκοβιτς μέσα στο Ειρηνικό. Βέβαια ρε φίλε, αυτό δεν ξεχνιέται. Θα θυμάσαι. Αυτό έγινε viral, εκείνο το τρίποδο δεν ξεχνιέται. Από δεξιά στη γωνία, πάρτο, όχι γωνία, κατάλαβες. Στο παραδέκα που λέμε. Πολύ γρήγορα θα σου πω για να σου δώσω μια εικόνα, επειδή εγώ θα τη φέρω τη φωτογραφία. 8.000 γάβροι νεκροί εκείνη την ώρα. Εγώ θα τη φέρω τη φωτογραφία στο φίλο μου τον Ραπτόπουλο. Του τη δείχνω τώρα, άμα θες. Όχι, απλώς λέω θα του τη φέρω τη φωτογραφία που ζήτησε μια φωτογραφία του Ιωσήφ. Α, ναι. Έχω πολλές φωτογραφίες, θα ψάξω να βρω μια μόνος του, γιατί όλες οι άλλες είμαστε παρέα. Ωραία. Λοιπόν, θα στη φέρω Κυριακή, θα είμαστε κάτω. Κατεβαίνουμε χωρίς εισιτήρια στον αγώνα, στο Ειρήνης και Φιλίας. Εκείνο τον καιρό είχα πολύ καλές παρτίδες με τον Κόπτη, Ντόμπερμαν. Ναι. Και μας δίνει δύο προσκλήσεις, κατεβαίνουμε κάτω 4 άτομα. Ο Ιωσήφ δεν έχει πρόσκληση και άλλο ένα φιλαράκι μου. Εγώ με έναν άλλον έχουμε προσκλήσεις. Τότε ο πεθερός μου ήταν έφορας γηπέδου με τον Τζίτογλου επί Βουλινού. Και εγώ από κοντά καταλαβαίνεις τώρα, εφέ και γλύψιμο και ξέρω εγώ και το παίζαμε λεζάντα τότε να πούμε ξέρω εγώ. Στο Μεγάλη Βρετάνια το ξενοδοχείο, πιτσιρικάς και εγώ να πούμε ξέρω εγώ, 27-28 χρονό. Πάμε στο Ειρήνης και Φιλίας. Κατεβαίνουμε κάτω, είμαστε έξω από τη θύρα των επισήμων. Ξαφνικά ψάχνουμε εισιτήρια, λέω πάρτε ο Σύφλου την πρόσκληση, εγώ θα πω αμότε μαζί με τον Κόπτη. Έρχεται ο Βεζιρτζής, είχαμε πολύ καλές παρτίδες τότε. Με κοιτάει, με λέει, με χτυπάει στην πλάτη, να πούμε, λέει, παρέα να πούμε. Τελικά τη δίνουμε σε ένα πιτσιρικά την πρόσκληση άλλους για να πει με την ιδέα ότι θα έμπαινε και ο Ιωσήφ μαζί μας. Δεν μπορεί να το βάλουμε τον Ιωσήφ και κατεβαίνει ξαφνικά, βγαίνει κάποιος και λέει, ρε παιδιά, με περισσεύει ένα ειστήριο, λέει, το θέλει κανένας. Ο Ιωσήφ έχει μαζί του όλες τις πράξεις της λαχαλαγοράς. Περιττό να σου πω, μπορεί να έχει μαζί του κάνα κατοστάρικο χιλιάδες, βγάζεται από την τσέπη του όλα τα λεφτά της λαχαλαγοράς. Και τα βάζει στη χούφτα αυτού νου που έχει το εισιτήριο. Όπως ήταν από την τσέπη του, βγάζει τα λεφτά και τα δίνει στη χούφτα του Ολυμπιακού και λέει το παλικάρι, όχι ρε φίλε, σε παρακαλώ, σου κάνει λέει η αξία του εισιτηρίου.
Τελικά το πληρώνουμε, μπαίνουμε μέσα. Γεμάτο του ειρήνης και φιλίας και η κερκίδα των παοξίδων άδεια. Και εγώ πάω στους επισήμους και ο Ιωσήφ μαζί με ένα άλλο παλικάρι μπαίνουν δύο άτομα μέσα χωρίς τα διακριτικά στρατό τα οποία τα είχαν μέσα από τον Μπουφάν. Μπαίνουν μέσα οι φιλαράκοι σε μία άδεια κερκίδα γεμάτο του ειρήνης και φιλίας από Ολυμπιακούς να βράζει. Και ξαφνικά βγάζουν τα διακριτικά και εκεί δεν έχει κάγκελα στο ειρήνης και φιλίας και μας χωρίσουν δύο δημιουργίες στομάτα από ένα άτομο. Σε κάθε σκαλοπάτι από ένα άτομο. Μπινελίκη στον Μπινελίκη, τι κάνει ο Ιωσήφ. Μόνος του σε μία κερκίδα 3.000 παοξίδων, προτού που να ακούμε οι παοξίδες. Κατεβάζει ρε φίλε τα παντελόνια και σε 10.000 άνθρωπους με το σλιπάκι και τους δείχνει με συγχωρείς τα μέζεά του να πούμε. Σε μιλάω ένα άτομο σε μία κερκίδα, σε μία κερκίδα. Εγώ κάθομαι στη θύρα των επισήμων δίπλα στην Πετραλιά, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχα πρόσκληση και πιο εκεί ήταν ο Βεζιρτζής, ήταν ο Στέφανος ο Κατέρογλου. Δεν είχε κατέβει ο Βουλινός κάτω και κάθομαι με τον Στέφανο τον Κατέρογλου, αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, να πούμε δίπλα-δίπλα. Και γυρίζει και λέει Πετραλιά, ήξερα λέω ότι είναι τρελή αυτοί οι παοξίδες. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος λέει σε 10.000 κόσμο μόνος του. Και έρχεται ο αξιωματικός υπηρεσίας και το λέει ρε φίλε γιατί θες να μας καταστρέψεις λέει και εμένα λέει και όλους αυτούς την καριέρα μου θα μας κλείσει λέει το σπίτι να πούμε. Για τέτοιο παοξάκι σε μιλάω να πούμε, για τέτοιο φίλο σε μιλάω. Γεια σου φίλε. Για τέτοιο άνθρωπο, γεια σας παιδιά. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Έλα ρε βλάχο. Βλάχο. Τι κάνετε ρε. Καλά εσύ. Βλάχο. Δεν έχω μιλήσει από τη Δευτέρα και μετά καλή σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Καλή σαρακοστή και σε σένα. Η ανάσταση του Κυρίου να μας βρει όλους υγιείς και δυνατούς. Οπωσδήποτε. Καλά μυαλά να έχουμε. Ναι, να αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους. Θα κάνω δύο ερωτήσεις σήμερα, μου επιτρέπετε και να τις απαντήσετε εσείς γιατί... Με τον τρόπο που μιλάς δεν γίνεται να αρνηθούμε. Ναι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση σε ένα Γρηγοράκη και μια στον ειδήμονα όσο έχει να κάνει στο αγωνιστικό κομμάτι. Η ερώτησή μου προς εσένα είναι γιατί ένας παίκτης με το πάθος και την αγωνιστικότητα του Αραβίδη δεν κλείθηκε στην ηθική. Γιατί προφανώς δεν ταιριάζει στο στυλ του που θέλει να παίξει ο Σκίμπε. Θέλει βαρύ κορμί κι αυτός. Δεν ξέρουμε, κοίταξε να δεις. Ο Σκίμπε όταν ήρθε. Δεν μιλάω για σεντερφόρ, μιλάω για ένα πολυεργαλείο που τρέχει τα πλάγια, έτσι. Κοίταξε. Επιθετικά κάνει πολλά. Ναι. Και για μένα η θέση του, η φυσική θέση του Αραβή είναι δίπλα στο σεντερφόρ. Δηλαδή ο κρυφός σεντερφόρ που λέμε, ο κοντός ψηλός. Από πού να βγει όμως, από ποια θέση. Αυτό που είχε βάλει με τον Παναγιώτο που θέλει ένα πράγμα. Από το δεκάρι. Από το δεκάρι. Από το δεκάρι. Δεκάρι ο Αραβίδης. Όχι δεκάρι, επειδή είναι συμμετοχικός. Ναι, τι. Και πασάρι τι και πασάρι καλά. Στάσου, ρε. Σε 4-4-1-1. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. 4-4-1-1. Το 4-4-2 τι είναι. Ναι, είναι. Ή 4-2-3-1 είναι. Ή 4-4-2 είναι. Ή 4-2-3-1. 4-4-2. Εξτρέμ έχουμε. Προχθές με το πρατρακικό στο 4-4-2. Όχι, σου απάντησα. Γιατί με ακρηγορούμε τώρα για τζάμπα κουβέντα. Σε ρωτάω, δεν κάνουμε τζάμπα κουβέντα. Εξτρέμ έχουμε. Ποιος να έχει εξτρέμ. Η Ελλάδα έχει εξτρέμ. Όχι. Το φίλο ρωτάω. Έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα μπορούσε να τον πάρει σαν εξτρέμ κακής ποιότητας. Μέτριο. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Αλλά ο ναι. Σκίμπε... Για να τελειώσουμε λίγο. Ο Σκίμπε πήγε να παίξει στην αρχή. Ναι. Ανοιχτό ποδόσφαιρο ότι είχαν κάνει με τον. Με το Ρωμαίο Αυτοκράτορα που το βγάλαμε άχρηστο και τη Λέστερ την έχει πρώτη. Και επειδή είδε το έργο, την ομάδα τη γύρισε πίσω. Τον πήρε τηλέφωνο ο μεγάλος προπονηταράς, ο οποίος μαζεύεται στην κορυφή της Ευρώπης. Και στο δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε και ήρθαμε 0-0, αν είδε, μαζεύτηκε. Και λέει: καθίστε όλοι πίσω και με κάντε μαγκές. Και θέλει ψηλά κορμιά, δυνατά παλικάρια, με πολύ καλή φυσική κατάσταση και ό,τι βγει. Κατάλαβες. Τη δεύτερη ερώτηση θα την κάνω στον Αυτόπουλο. Βεβαίως. Ναι, φίλε. Να μου πεις λίγο πέρα από συναισθηματισμούς και οπαδικές, όπως το λένε, ξέρω εγώ, πώς βλέπεις λίγο τα play-off, καθαρά όμως και ειλικρινά, αγωνιστικά μιλάω. Βλέπω τον ΠΑΟΚ ανεβασμένο, ναι. Τον Παναθηναϊκό επικίνδυνο και την ΑΕΚ πεσμένη. Πάλι. Βλέπω δηλαδή ότι η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τον Μπογιέτ και δυστυχώς, αυτό βλέπω, μπορεί να γίνει το αντίθετο. Θα κάνει κοιλιά εκεί που δεν πρέπει. Αισθάνεται ο Κώστας ότι έπιασε ταβάνι. Και ότι θα κάνει την κοιλιά της σε κακό timing. Εγώ δεν προτρέχω γιατί οι υπόλοιποι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ θετικά στοιχεία με τον Πανετολικό.
να τα δω σε ένα εύρος τεσσάρων αγώνων αυτά και να πω ναι, είναι αξιόπιστος για τα play-off. Βλέπω όμως ότι η διαφορά που εξασφαλίζει με την υπάρχουσα κατάσταση η ΑΕΚ από τους υπόλοιπους είναι τέτοια ώστε να κάνει το παιχνίδι που θέλει ο Πογέτ, το παιχνίδι της κλοπής. Οπότε αυτό που λέει ο Κώστας θα πέσει στο κενό, γιατί χωρίς τόσο κούραση θα βγει. Άσχημα και ότι γίνεται με καθισκιό, θέλει πνευμόνια. Λοιπόν, να μην τον παγρηγορούμε, δεν βλέπω την ΑΕΚ πρώτη στα play-off. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ελπίζω να διαπιστωθείς, να είστε καλά. Παρακαλώ. Ελπίζω την ΑΕΚ, την συμπαθώ ποδοσφαιρικά φέτος, γιατί μου βγάλε μια ποδοσφαιρική λογική και μια ποδοσφαιρική μαγκιά, γιατί αυτή έφαγε τον Ολυμπιακό, τσαμπουκά μέσα και έξω από το γήπεδο, εκτός και εκτός, και μια πολύ μεγάλη άμυνα και πολύ καλές αντεπιθέσεις. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλός στα play-off. Α1 ένα κενό Πόζαρο ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Α1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Ξεφτυλίστε τον εξωγήινο. Άλλους 4 θέλω φίλους του ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Λαύριο. Παρακαλώ. ΠΑΟΚ Λαύριο. Καλησπέρα. ΠΑΟΚ Λαύριο. Λαύριο. Καλησπέρα. Γεια σου, παλικάρι μου. Καλή τη Σαρακοστή. Το είπαμε. Το είπαμε. Μαζί το είπαμε. Όχι, το λέω 400 για θέλω. Τι άλλαζε, συγγνώμη, δεν είναι 400. Μπορεί να είναι ή μη 400, δεν ξέρω. Όχι, 400 είναι ή δεν είναι. Δεν ξέρω, ρε, ωραία, απλά είπα λίγο να σπάσω πάνω. Ρε, καλά κάνει. Άσε με τώρα, ρε, κόκκινε, 400, πάμε. Δεν ξέρω, εδώ οι άλλοι κατέβηκαν κάτω και φάγανε ένα άγκυρο και ξανανέβηκαν και ξανακατεύουνε. Και οι άλλοι τώρα θέλουν να κάνουν καθάριση. Γελάει για τα πλακάκια. Ποιοι δεν κάνουν καθάριση? Αυτοί που πέσανε γάμα εθνική 2014, αν δεν κάνω λάθος, διορθώσε με, καλοκαίρι και την ξεκινήσανε Μάρτιο του 15, Μάιο, δεν θυμάμαι πότε. Άρα και εσύ κάνεις εχθρό τον Αριανό, είσαι εχθρός του Άρη που λες, τολμάς, ότι η καθάριση δεν πάει μπροστά. Μάλιστα. Είσαι εχθρός, ναι, του Άρη. Ναι, άμα λέω ότι η καθάριση δεν προχωράει, με διαργανώσει. Δεν βλέπω το πρόβλημα κατάματα. Όχι, είμαι εχθρός. Δεν θα λες άσχημα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Να κάνεις πόλεμο στην ομάδα του Άρεος. Εγώ φαντάζομαι, τώρα που είμαι στην ομάδα του Άρεος, εγώ φαντάζομαι το Ραπτόπουλο με τον Κόκκινο να κάθονται σε ένα τραπέζι μαζί με μια άλλη προσωπικότητα της πόλης και να κάνουν τον εξής διάλογο, να ακούγονται οι εξής διάλογοι. Εν όψη του νέου αθλητικού νόμου κατέβηκε η Αθήνα ο Γιάννης με τον Χρήστο για να συναντήσουν τον υφυπουργό, αλλά αυτός έπρεπε να πάει στη Βουλή και μείνει στο ξενοδοχείο. Έπειτα μίλησα με τον Ρούσο και κατάλαβα ότι μαζεύονται μαύρα σύννεφα στο θέμα των χρεών. Κατά συνέπεια με την εκαθάριση παρεκκλίναμε της πορείας μας. Ψηφίδι, κατά πέντε θα λέτε και θα κλαίτε, ρε, που τον κάνετε. Και έκανε η καρδιά μου ένα κρακ. Η καρδιά οχτώ μου ημέρες. Κρακ. Πέντε ημέρες. Οχτώ ημέρες. Και εσύ που τον ξέρεις, φαλαγκρέ σου μιλάω. Ενδιαφέρει κανένα. Ενδιαφέρει κανένα. Στείλτον. Στείλτον. Στείλτον χαμουτζή τώρα. Μπράβο, ρε Κώστα, που αντέχεις αυτό το κρύο βουβάλι δίπλα σου, λέει. Μα σε όλα του κρύο τι να πω, λέει, τόσο κλειώδης. Ρε εσύ, φίλε, πες το χοντρό να σου δίνει χαρτζιλίκι. Το τζάμπα πέθανε. Επειδή έμαθε πολλά πράγματα να κάνει τζάμπα, πες το τζάμπα πέθανε. Ο Κλοπ παρουσιάζεται να αντιμετωπίσει το θηρίο που έπλασε. Το μάτι τη χρονιά φέτο το σηκώνουμε και παοξίζει τα λένε ότι κέρδισαν τον κυπελούχο του Europa League, λέει ο Μπορουσάκια. Μάλιστα. Η Λίβερπουλ έχει τηθεί μόλι μία φορά στα 12 τελευταία μάτια που έχει δώσει κόντρα σε γερμανικέ ομάδε. Μετράει ακόμα 7 νίκε και 4 οπαλίε. Γρηγόρη, θα εκτεθεί. Παιδιά, δεν διεκδικώ τον τίτλο του προφήτη. Εκτιμήσει κάνω. Κόκκινε, λέει, για να ανέβει η νυχτερινή εκπομπή του Ραπτόπουλου πρέπει να φέρει σε μια εκπομπή Παπαζαφυρίου, κομμουνιστή, Θόδωρο Αριανό και γιατρό μαζί. Εγώ λέω πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζω τον μεγάλο μας χορηγό, η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai, Skoda και Kia, με εξουσιοδοτημένο σέρβις και φυσικά με μια ανεπανάληπτη προσφορά για τα αυτοκίνητα Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, μανίσιο παρακαλώ, όπου η εταιρεία, πέρα από το όφελος στην επιδότηση της ΔΕΠΑ, τα 3.300 ευρώ και κατεβαίνει τιμή αρκετά δηλαδή από αυτό που βλέπετε στο κατάλογο, έχετε η πρώτη 20, γιατί 20 μήναν αυτοκίνητα, οι 20 που θα πάτε εκεί και θα πάρετε το αυτοκίνητο
έχετε πληρωμένο το φυσικό αέριο για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Πάτε τις αποδείξεις με το που κάνετε και τα πληρώνεστε. Τι άλλο να σας πούμε. Τέλος. Δεν περιγράφω άλλο. Πάμε σε διάλειμμα. Για ανταλλακτικά, Αφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε στο 18. Αδερφή. Αφή Κωνσταντινίδη, εγώ επιμένω. Υπάρχει καθηγητή φιλολογία που λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Να σε ενδιαφέρει. Μου λέει, και εσύ και ο Ρεγόκυρο να το λέτε. Είναι η τελευταία φορά που λέω το χορηγό. Θέλω να φέρει τον καθηγητή να κάνει ραδιόφωνο. Αφή Κωνσταντινίδη. Αφή Κωνσταντινίδη. Λοιπόν. Πηγαίνεις, επιλέγεις το ανταλλακτικό, στολίνεις και το παίρνεις από το πιο μικρό μέχρι και μηχάνες αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο με τηλέφωνο το 18133. Mm. Λοιπόν, μηνύματα. Ψαχνόμαστε εδώ πέρα τι γίνεται, πώς γίνεται. Να δω αν έχεις για πάω καλή 4. Α1 και ο Πάοκ ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Δεν βλέπω τη δεκάδα, οπότε δύσκολα τα πράγματα. Α1 και ο Πόζαρο ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Και επειδή οι μέρες τελειώνουν, Α3 και ο ονοματεπώνυμο στο 54-3-44. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε είτε το σκούντερ Honda Vision αξίας 2.000 ευρώ, είτε τα υπόλοιπα δώρα τα οποία δίνουμε στους φίλους ακροατές. Η ημέρα η μεγάλη πλησιάζει. Παρακαλώ. Κόκκινε. Ορίστε. Το Ηρακλής Ολυμπιακός πότε θα γίνει? Δεν το γνωρίζω. Δεν το ξέρει. Ο Ηρακλής προσπαθεί πάντως να το κάνει Κυριακή. Ναι. Την επόμενη. Γιατί είπα ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να το. Δεν έχει αποφασιστεί. Ζητάει να γίνει Κυριακή. Όποτε θέλω Μαρινάκης θα γίνει, κοπέλα μου. Τι το ρωτάς τον Κόκκινο? Με μένα μιλάει. Γιατί επεμβαίνεις? Ο Μαρινάκης θα αποφασίσει πότε θα γίνει. Άμα θέλω Μαρινάκης θα γίνει Κυριακή, θα γίνει Κυριακή. Γιατί έχεις άγχος? Άγχος έχει. Εσύ γιατί έχεις άγχος? Μπορώ να μιλήσω με την κυρία? Όχι, μίλα εσύ με την κυρία, δεν μιλάω. Ραπ, πώς το βλέπεις την Κολονία αύριο, Άσο? Πού παίζει? Πριν κλείσετε, δώστε καμιά τριάδα, Κόκκινε. Δώσε Κόκκινε. Δεν με αφήνει να μιλήσει ο Ραπτόπουλος, ας μιλήσει. Δεν πειράζει. Κάτι ξέρει και το λέει. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Τι αγένεια είναι αυτή? Μιλάμε κάποιον ή με κάποια, πετάγεσαι. Μπορώ να τελειώσω. Με ρώτησε κάτι. Ούτε για σένα είπε τίποτα, ούτε. Γιατί πετάγεσαι? Σε ρώτησε πότε θα γίνει το Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι, και απαντάω. Λέω, ο Ηρακλής έχει ζητήσει να γίνει Κυριακή. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνία. Μετά μπορεί να. Σωστή για τα δικά σου. Εμένα ρώτησε, ρε φίλε. Ναι, αλλά δεν απαντά σωστά. Είναι λάθος αυτό που λέω, δηλαδή. Όχι, δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Η ολοκληρωμένη απάντηση όμως είναι αυτό που συμπληρώνω εγώ. Όποτε θέλω Μαρινάκης θα γίνει. Μα ό,τι θέλει ο Μαρινάκης γίνεται. Γιατί δεν τη το λες? Θα τη χρυσώσει το χάπι. Τα ευκόλω εννοούμενα. Λέω ότι ισχύει και από το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Να αδικήσω, δηλαδή, το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μόνο θα του κράζουμε. Καλά, ρε Κόκκινε, έχει δίκιο. Μόνο, δηλαδή, δίκιο, μόνο δίκιο, θα τον κράζω να μιλάω το σωστά. Σωστά τα λες, εντάξει. Πάρε τον κόσμο. Τι να σε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ορίστε. Κωστάκη. Ναι, κύριε. Τι κάνετε, καλά είστε εκεί? Καλά, κύριε μου. Σα χτύπητο το δίδυμο. Χτυπημένο πολύ είμαστε. Χτυπημένο είναι. Τώρα κάποιο πίνει και καλά λιγμένο, γιατί ακούμε πολλά παράξενα. Ευτράπελα, ναι. Τι είναι αυτά που λέτε να πούμε? Πολλά παράξενα. Άλλο λέει να πάει μέσα στη λεωφόρα και κερδίσει. Αυτό είναι δεδομένο. Τι είναι δεδομένα, ρε παιδιά, τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Κοιτάξτε, θα κοπήσεις. Είσαι και παλιός τώρα, δεν είσαι κανένα παιδάκι. Παλιός, αλλά είναι αλλιώς ο παλιός. Θα βλέπουμε τα πράγματα ανοιχτά. Βρε διπλό σου λέω, κοίταξε. Τι διπλό? Διπλό είναι. Κοίταξε, το τηλέφωνο μου βγαίνει εκεί πέρα. Κράτησε το, εγώ μένω στο Ρεόκαστρο. Ό,τι γουστάρεις και ό,τι επιθυμείς. Α, είσαι προύχοντας. Όχι προύχοντας, από τα γύφτηκα μεγαλώσαμε. Α, είσαι τώρα στο Ρεόκαστρο, μπαίνεις, άστο το πρόβλημα. Εμένα εκεί είμαστε έπαιρνα. Το Ρεόκαστρο κοντά στα γύφτηκα είναι. Άλλο το δρόμο μου κοντά είναι. Κοντά είμαστε, πες το Ρεόκαστρο. Βρε τον πρόλογο τώρα. Με τα αυτοκίνητα των 2.500 κυβικών το μικρότερο. Ακούστε, εμείς 18 χρόνια βάλαμε παπούτσια στρατό, ρε. Τι μας δες τώρα εσύ?
Αλλά δηλαδή μου κλαίγεσαι τώρα για να καταλάβω. Τι να κλαίγω, τι άσε από ότι είμαι άρχοντας. Γιατί ήρθαμε εδώ πέρα, εδώ είναι όλοι απατεώνες. Εγώ σου εύχομαι να είσαι άρχοντας. Αλλά... όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε ξυπόλυτος είναι να καπνίζει πουρα δανεικά ο άνθρωπος. Όχι, ρε, πουρα δεν καπνίζω εγώ. Μόνο αβάνας. Αβάνας. Λοιπόν. Κόκκινος καπνίζει πουρα χαϊβάνας. Λοιπόν, ο Γρηγόρης πρέπει να πει κανένα λιγμένο από αυτά που διαφημίζεται. Δεν γίνεται να πούμε να λέει τέτοια πράγματα. Ποιο, για το αυριανό. Ναι, μωρέ, τώρα είναι δυνατόν τώρα. Σα πει ο Παναγιώ εκεί πέρα με τόσο κλάψο που κάνει όλο τον χρόνο να πάρει στο παιχνίδι, εσύ. Αν το δεις θα πεις Δευτέρα. Θα το δω γιατί βλέπω όλα τα παιχνίδια. Εγώ βλέπω από τις 2 η ώρα Σαββάτου και Κυριακή μέχρι τη βράδυ, μέχρι την τελευταία. Δηλαδή εγώ δίνω και γκολ αβάτζο. Εμάς πώς μας έχεις κόψει δηλαδή για χαϊβάνια να μην παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Καταρχήν όταν κατεβαίνει στην Αθήνα ο Ηρακλής, όταν κατεβαίνει στην Αθήνα ο Ηρακλής, σαν το Βλάχο κατεβαίνει. Συγγνώμη λίγο. Πάει στον Ατρόμητο κόμπλα. Πάει στον Καραϊσκάκη κόμπλα. Πάει στην ΑΕΣ κόμπλα. Πάει στον Παναθηναϊκό. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Βρε, σωστά μιλάει. Αλλά ρωτάω το φίλο. Έλα, γόρι μου. Πολλές φορές βγάζω γλώσσα και λέω ότι εκεί πάω. Όχι, μα τώρα δεν επιτρέπεται αυτά να τα λες. Τώρα τα πιστεύει και ο Ηρακλήδης ο καημένος που καθίστε και στην κατηγορία να σωθείτε. Να σωθούμε. Γιατί αν οι άλλες ομάδες, γιατί φέτος δεν έχουμε ομάδες στο πρωτάθλημα. Απ' τα τρεις λες. Δεν έχουμε ομάδες στο πρωτάθλημα. Αν είχαμε ομάδες όπως άλλες χρονιές, ο Ηρακλής θα πάρευε με τα κύματα τώρα. Θα πάλε με τα κύματα. Βέβαια, αγόρι μου. Τώρα δεν έχεις ομάδες. Έχεις τελευταίους κάτι χαζούς. Στη μέση είναι πιο χαζή. Και τώρα λέει και ο Κωστάκης όταν βγει ο Πάοκ πάνω από την ΑΕΚ. Ψουγιά τους έχει ψωμί και βούτυρο από τους όλους πάνω. ΑΕΚΟ, ΑΕΚ, Ατρόμητο, Αστέρα, όλους. Τι να τους κάνει τώρα. Σταματημένοι θα είναι αυτοί. Η ΑΕΚ δεν βγάζει. Η ΑΕΚ έκανε καλή προετοιμασία. Και δεν είναι καμένη χαρτιά, όπως είπε και ο τέτοιος που ανέλαβε μια καμένη γη. Ο Ίβιτς. Μάλιστα. Κατάλαβες φίλε. Εδώ είναι η δουλειά να είναι τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα αύριο εσύ με ένα τρύπαλο άμα γλιτώσει είσαι καλά. Με τι να γλιτώσει? Με ένα τρύπαλο. Ο Ηρακλής. Ναι. Για δώσε μου ένα σκορ φίλε. 3-1. Τρία. Κοίταξε δεν σε πω εγώ υπερβολές. Γιατί και ο Παναθηναϊκός μην νομίζω ότι έχει. Όχι πες μου γιατί. Εγώ θα σε πω ένα 2-0 χαλαρά με 3-1. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοράρει ο Ηρακλής το πρώτο. Τι να σκοράρει ο Ηρακλής τώρα, τι να. Σου λέω, το πρώτο που θα κρατήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοράρει ο Ηρακλής. Πώς θα κρατήσει, αγόρι μου τώρα. Κράτα αυτό που σου λέω. Εγώ θα το κρατήσω. Και δεύτερον. Και δεύτερον. Θα σου πω το εξής. Άστο το Γρηγοράκι και το Γρηγοράκι το πες. Μια φορά, δύο φορές τελείωσε η πλάκα. Λοιπόν, επειδή το σοβαρεύεις. Ο Στραματσόνη έχει το σύνδρομο του Τούντορ. Ακόμη η εντεκάδα δεν έχει καταλήξει. Καλά, ο Τούντορ ακούσα άστο και ως δεν παίζεται. Εσύ πες ότι λέω ψέματα. Εσύ πες ότι λέω ψέματα. Δεν λες ψέματα, αλλά δεν έχει καθίσει και έκατσε και πολύ όμως. Εμείς πόσο καιρό λέγαμε ότι πρέπει να φύγει. Έκατσε πολύ. Όταν έλεγα πάω ο Ηρακλής διπλό, κάποιοι γελούσαν πάλι. Όχι, εγώ. Εκεί τους τελειώσατε εσείς. Εγώ γι' αυτό λέω ότι και αύριο ότι είναι ευκαιρία για τον Ηρακλή και μπορεί. Ρε Βλάχο. Είμαι σαφής. Όχι. Ρε Βλάχο, μπορεί να εκτεθώ. Αθήνα, γιατί Ρε αυτό που λέει ο Φαλακρός έχει δίκιο. Ότι όποτε ο Ηρακλής κατέβηκε κάτω δείχνει ότι τρέμουν τα πόδια του. Όχι μόνο αυτό. Όταν ο Ηρακλής πάει να κατακτήσει ένα στόχο ο οποίος είναι σοβαρός, πες Ευρώπη, πες κύπελο κτλ. Αντιμετωπίζει την κατάσταση σαν μικρή ομάδα. Εκεί το μετράω εγώ τον Ηρακλή. Να είσαι καλά, φίλε. Γρηγόρη, πάει σε 30 ημιτελικούς και έχει αποκλειστεί στους 25. Να τα πούμε λίγο. Γιατί να μην πω, ποτέ θες πάρα. Γιατί, γιατί δεν θέλω να σε λυπηθεί. Από εδώ και πέρα θεωρείται φρέση. Έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πάμε, για όλα πάμε γρήγορα, πάμε κόκκινε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Γεια σου, Μάρκο. 0-1 στο ημίχρονο. 0-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ευχαριστώ που με πιστεύεις. Και 3-0 είναι το σκορ με τον ΠΑΟΚ. Να σου δώσω κι άλλο ένα. Ο ΠΑΟΚ 4-1 θα κερδίσει. Πάμε παρακάτω. Όχι, 3-0 δεν είναι 4-1. 4-1 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Κι άλλο ένα είναι ο Πανιόνιος. Ναι. 3 μάτς. 4-1 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Ο Πανιόνιος με ποιο παίζει, ξέρεις. Εσύ τι λες, δεν ξέρω. Όχι. Στον Πας Γιάννα τη Δευτέρα. Ναι, Δευτέρα. Θα κερδίσει ο ΠΑΣ. Θα κερδίσει ο ΠΑΣ, ε. Ναι. Εγώ σε δίνω μέσα, θα κερδίσει ο Πανιόνιος. Μαγιά σου άμα το πάρεις. Σε λέω, σε έδωσα 3. Μαγιά σου σου λέω. Έλα, θα βγεις τέταρτο, σταμάτα. Μια καλά θα είσαι, μη μιλάς. 3 μάτς έδωσα, να πάω να τα παίξεις αυτά.
Διπλό Ηρακλή. Άσο ΠΑΟΚ. Over 3,5 τον ΠΑΟΚ και διπλό τον Πανιόνιο. Και διπλό τον Πανιόνιο. Θα σε ακούσω, ρε Μάρκο. Παίξτε τα αυτά. Το τσίπουρο μου δεν είδα όμως. Το περιμένω πώς και πώς. Για να σε κράξω στον αέρα, θέλεις. Αν μα θες κράξω. Να περάσεις. Αν μου είπες να περάσω, δεν το άκουσα, συγγνώμη. Γιατί έχεις και μάρτυρα δίπλα, δεν έχεις. Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Κούτρα τσίπουρο και να μην πας. Δεν είναι κούτρα, πληρωμένο είναι. Θα το πληρώσει, φίλε. Ναι, και είπαμε και την τιμή στον αέρα. Όχι, το έχω πληρώσει, μη στεναχωριές. 12 πόσο. Όχι, το πλήρωσε. 10 ευρώ το τέτοιο, τα μάτα ρε. 10 ευρώ το τέτοιο. Πετρέλαιο το δίνεις. Τι λες ρε. Τι λες βρε. Πετρέλαιο και αντριβή το δίνεις. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Πάνω από τα βουνά, αυτός ξέρει τι φέρνει ο βλάχος. Ξέρει τι κάνει. Μπράβο, ναι, γι' αυτό έτσι ακριβώς. Και το τσάι ήταν σούπερ. Καλύτερο τσίπουρο που το έφερε ένας επιπλοποιός. Από τους αμπελόκηπους. Πού θα το δεις το ματσάκι να το δούμε παρέα. Αύριο στο στούντιο θα είμαι αν θες παίρνω. Από το Άγιον Όρος, το καλύτερο τσίπουρο που έχω πει. Αν θες έλα κερνάω καφέ. Ναι. Εντάξει, άμα μπορέσω θα έρθω εκεί πάνω να δούμε το μας μαζί. Κλείσε Μάρκο, γεια σου Μάρκο, μπράβο Μάρκο. Ένα καφέ κεράσουμε, 2 ευρώ. Εντάξει, 2 ευρώ κάνει ο καφές. Πόσο κάνει ένα, πώς 2 κάνει. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα Κωστή και Γρηγόρη. Γεια σου φίλε. Μαζί μιλάμε. Ναι κύριε, ναι μαζί. Λοιπόν, ο αγώνας Ηρακλής Ολυμπιακός θα γίνει μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Και γιατί έτσι θέλει ο Ηρακλής για να γίνει ο αγώνας Κυριακή, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να ξεμπερδέψουμε το κύπελο. Για να σας φύγει απορία. Και ένα δεύτερο. Συγχαρητήρια και μπράβο στους 7 ποδοσφαιριστές του Ηρακλή και τον προπονητή που έσπασαν 2 παραδόσεις και κράτησαν και μία. Αναφέρομαι στο επειδή συχνά έβγαιναν και ο Μάρκος ο κύριος ο προηγούμενος αλλά και αρκετοί παοκτσίδες ότι όποιος ακολουθεί το πρόγραμμα του Ολυμπιακού πέφτει. Το έσπασε αυτή την παράδοση ο Ηρακλής. Και νωρίς έτσι σχεδόν από τη λήξη του πρώτου γύρου. Ναι. Και δεύτερη παράδοση είναι ότι επειδή 4 τελευταίες χρονιές πριν πέσει ο Ηρακλής όπως έπεσε και σωνόταν τελευταίες 1-2 αγωνιστικές, έχει σωθεί τουλάχιστον 5-6 αγωνιστικές πιο μπροστά. Τι 5-6 αγωνιστικές, είναι 12ος από κακή συγκυρία. Μαθηματικά λέμε, ρε. Δεν είναι κακή συγκυρία, Γρηγόρη. Ο Ηρακλής έπαιξε 4 αγώνες χωρίς να κάνει ευκαιρία. Πλατανιά, Πανιόνιο. Σωστά μιλάς. Έτσι δεν είναι. Σωστά μιλάς, τι να πω εγώ τώρα, εντάξει. Την Ευρώπη ο Ηρακλής την έχασε μέσα στο Καφτατζόγλιο. Με τη Βέρη. Στα δυο μας που έχασε καπάκι. Με Λεβαδιά και με Πανιόνιο. Εκεί να κάνουμε, αφού έτσι εκεί πάνω θα μπορούσε, αν είχε τουλάχιστον 4 βαθμούς, λέω εγώ, να χτυπήσει την Ευρώπη. Εκεί πιστεύω ότι την έχασε την Ευρώπη ο Ηρακλής. Και μια συμβουλή προς τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο για του χρόνου τώρα, πρώτα Θεός. Πιο γρήγορα τις αλλαγές και να ζητήσει και μεταγραφές. Ο Ηρακλής έχει έλλειψη από 3-4 παίκτες έμπειρους για να έχει πιο άνετη κατηγορία. Γιατί ο Ηρακλής σώθηκε επειδή άνετα, γιατί πέφτουν 2 και όχι 3. Και γιατί η Καλονή ήταν περιοδεύον θεία ως τόσα χρόνια και κόντεψε να βγει και Ευρώπη και φέτος πήρε στην έδρα της το παράτησε το πρωτάθλημα από την τρίτη αγωνιστική. Και ναι. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη επιτυχία που με υλικό β' εθνικής σώθηκε στην κατηγορία. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Ωραίες παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ωραίες. Έλα φίλε. Ναι. Μ' ακούτε παιδιά. Ναι φίλε, σ' ακούμε, ναι. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω λίγο στον Κώστα. Ναι φίλε. Κώστα, στην υπόθεση που γίνεται τώρα τελευταία ότι ο ΠΑΟΚ μπλέκεται με τον Σάντος. Πάει να γίνει κάτι με τον Σάντος. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Μπλέκεται με τον με τον Σάντος. Ψάχνει να πάρει τον Σάντος. Ναι. Να σε ρωτήσω. Θα σου φαίνονταν παράξενο αν ο ΠΑΟΚ κράταγε τον Ίβιτς στην περίπτωση που πάει καλά ο ΠΑΟΚ στα play-off. Μα αυτό βγαίνει και από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ ότι ο Ίβιτς άμα κάνει καλό φίνις και καλά play-off πολύ πιθανό να μείνει στον ΠΑΟΚ ναι, και να μην πάρουν τον Λουτσέσκο ας πούμε και τα λοιπά. Μπορεί. Μπράβο. Να σε ρωτήσω όμως. Η ΕΚ προπονητικής. Βεβαίως. Ναι. Πώς θα σου φαίνονταν αν κράταγε τον Ίβιτς προπονητή και έφερνε τον Σάντος αλλά όχι για προπονητή αλλά για πρόεδρο. Σχολίασε το λίγο. Αυτό το είχα πει εγώ να κάνει τον Άγγελο πρόεδρο. Το είχα πει να κάνει τον Άγγελο πρόεδρο και να διαχειρίζεται ο Άγγελος τα χρήματα του Σαββίδη σε θέματα μεταγραφών, αγορών, πωλήσεων κτλ. Αυτό άμα γινότανε για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτον γιατί ο Άγγελος δεν είναι κλέφτης και δεύτερον ο Άγγελος γνωρίζει από ποδόσφαιρο. Επίσης όμως ο Άγγελος δεν γνωρίζει από Ευρώπη και δεν μπορεί να κάνει σκάουτεκ από Ευρώπη. Θα το έβαζα λοιπόν και ένα δίπλα του για να κάνει αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ίδιος. Δηλαδή, γλώσσα δεν ξέρει,
με τα χριστιανικά ασχολείται εκεί πέρα, δεν ξέρει. Δώσε ένα τελευταίο. Περίμενε λίγο. Θα μπορούσε να γίνει ο Άγγελος Αναστασιάδης πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Όπως να διαχειρίζεται το μπάτζετ του ΠΑΟΚ αυτός. Αλλά όχι να στον πάγκο. Πάμε ένα τελευταίο. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω για ένα τηλέφωνο των αδερφών Διονυσίου που θα τραγουδήσουν. Ναι. Μήπως μπορώ να έχω επικοινωνία μαζί τους για κάποια τραγούδια που θέλω να τους δώσω. Τι να τους δώσεις, αυτοί έχουν αποφασίσει. Ναι, αν είναι δυνατόν τηλέφωνο, πώς θα γίνει. Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρει ο Κόκκινος. Δεν γνωρίζω τώρα. Ο Κόκκινος έχει βγει έξω, αλλά τα τραγούδια που θα παίξουν είναι δεδομένα. Έχουν απορρίψει. Άλλο, συγγνώμη, επειδή γράφω εγώ τραγούδια στη ουσία, είναι δυνατόν. Αγράφετε τραγούδια. Ναι, να έχω μια επαφή μαζί του. Α, για καινούργια τραγούδια λέτε. Ναι. Όπως έγραφε, ας πούμε, η ευτυχία Παπαγιανοπούλου, κατά κάποιο τρόπο. Κάπως έτσι. Ναι. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Ένα καφέ να πιείτε, να κάνετε. Πώς θα γίνει για αυτό τώρα. Κοίταξε να δεις. Πάρε εκτός αέρα μετά τον Κόκκινο, ζήτα τον. Αυτό θέλω. Αυτός τώρα θα στα ρυθμίσει. Σε τέτοια είναι μανούλα, να πούμε. Ωραία. Αυτά ο Κόκκινος είναι μανούλα, δεν πιάνεται. Πάρε άλλο. Έχουμε επικοινωνήσει κι άλλες φορές μαζί. Πάρτε τη γραμματεία. Πες τον κύριο Κόκκινο. Θα πάρω μετά την εκπομπή. Αμέσως μόλις πει ο Κόκκινος αντίο σας, πάμε, φεύγετε με τον Κώστα, τα λέτε το βράδυ κτλ. Θα πάρεις αμέσως για να μην τυχόν και φύγει, γιατί είναι και λίγο γρήγορος. Να το πω ποντιακά. Έντονε. Ναι, να τον πεις. Έγινε, γεια σας παιδιά. Να τον πεις. Βεβαίως. Λέει ένας φίλος μου ο οποίος είναι καθηγητής. Ρώτησε τον Κόκκινο, λέει τον Γρηγόρη, γιατί τον Κωνσταντίνο δεν το λέει Κόκκινο και τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη. Α, ρώτησε τον Γρηγόρη γιατί τον Κωνσταντίνο δεν το λέει Κόνο και τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη. Α, που λέει για τους αδερφούς. Δεν ξέρω. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα. Μισό λεπτό. Ζητήσα τρία παιχνίδια. Κάτσε, λοιπόν, έχουμε ένα ακουρατή. Θα τον πάρουμε. Ρε, ναι. Λοιπόν, over 3,5. Το παιχνίδι της Rio Ave. Ποια είναι η Rio Ave? Έλαντε. Πού παίζει? Στην έδρα της. Ποιο είναι? Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με τη Μαρίτιμο. Τη Μαρίτιμο. Over 3,5. Over 3,5. Πόσο δίνει αυτό? 4 φράγκα, 3 φράγκα. Λοιπόν, over την αναμέτρηση της Evian με τη Σωσό. Μου δώσεις λίγο κωδικού, σε παρακαλώ. 781. 781 over. Ναι. Το άλλο ποιο είναι? 245 δίνει αυτό το over. 245. Η Σωσό. Λοιπόν, το άλλο που η Μαρίτιμο, θα σου το πω τον κωδικό τώρα. Κωδικό. Λοιπόν, η Μαρίτιμο είναι κωδικός 818. Μαρίτιμο, τι είναι αυτή? Το over 3,5 πλέον 3,15, Πορτογαλία. Over 3,5 πόσο δίνει? 3,15. Και το τρίτο? Και over το Χετάφε Έιμπαρ πλέον 2 φράγκα. Χετάφε Έιμπαρ 2 φράγκα. 2 επί 2, 45 επί 3,15. Αυτό ποιο είναι το κωδικό, είναι, δεν το θυμάσαι? Να σου το δώσω τώρα. 818, 781. Χετάφε Έιμπαρ είναι 1294. Δηλαδή 2, 2, 4. Τους 4, 12. Είναι, όχι ρε, είναι 5 επί 3, 15. Είναι 16 φράγκα, έλα. Από πού είναι 16 φράγκα? Γιατί δεν ξέρεις να μετράς, ρε. Εγώ θα κάνω πριν. Είναι 15,65. 15,65. Χτύπατα. 3,15. Επί 2. Επί 2. Επί 2, 45. Επί 2,45. Πόσο είναι? Πόσο? 15,2. Άσχημα είναι. Άσχημα είναι να τα κερδίσει. Άμα δεν τα κερδίσει, θα είναι άσχημα. Λοιπόν. Όχι, δώσ' τον να τον πάρει, δώσ' τον λίγο αυτό για να τον πάρει τηλέφωνο. Έλα, κοπέλα, να τον πάρει. Όχι. Ωραία. Έλα, τον πάρει τηλέφωνο. Και ξαναφέρ' το μας για να ξέρουμε ποιος είναι. Να πάρουμε αυτόν ο οποίος κέρδισε για το Πόζαρ. Να πω, πάρ' το φιλοκρατή και θα πω εγώ μετά ποιοι κέρδισαν τα εισιτήρια για τον Πάο. Να τον πάρει μια ώρα. Παρακαλώ. Έλα, ο Βασίλη του Βασίλη. Καλησπέρα, Κόκκινε. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Βασίλη. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Μια που ο Καρπουζάς έχει φέτος Euro, ναι, να κάνουν ένα δίδυμο, ρε παιδιά, όπως γίνεται και στο μπάσκετ που είναι το προπονητικό τμήμα. Δηλαδή τι, Καρπουζάς πρώτος, δεύτερος Σίβιτς, με καλούς βοηθούς από πίσω και σκάουτ. Να ανέβει και ο Γκαρσία. Όχι, ναι. Δεν, να μην το μπερδέψουμε πολύ και γίνει το θέμα. Ας το να ψηθεί και αυτός να έρχεται από πίσω. Απλά να κάνουν ένα προπονητικό τμήμα όπως βλέπουμε χρόνια στο μπάσκετ, όπου είναι ένας καλός προπονητής και από δίπλα το team και τον βοηθάει, να μείνει ο Καρπουζάς κανένα δύο χρόνια και από πίσω να έρχεται ο Ίβης και να συμπληρώνει τη ομάδα. Αφού έχεις κάνει έναν που λέμε ένα καλό, ας πούμε, έχει κάνει τώρα μια καλή 6-7 άτομα στον ΠΑΟΚ, ένα πυρήνα, το συμπληρώνεις κιόλας και πηγαίνεις έτσι. Οπότε ο Καρπουζάς
ουσιαστικά κάνει το γύρο του, ο άλλος ετοιμάζει την ομάδα στην προετοιμασία και μπαίνουν κατευθείαν στους αγώνες. Αδερφέ μου, επειδή η φωνή σου μ' αρέσει. Οχ. Οχ, Παναγία μου. Επειδή η φωνή σου μ' αρέσει, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Το γιατρό, ο οποίος έδωσε απαλλαγή 67% στο Παγιωργόπουλο, θα ήθελε να σου σφίξει το χέρι? Δεν θα ήθελα να μου σφίξει τίποτε. Εσύ θα ήθελες να του φίξεις το χέρι? Κοίταξε, πάρα πολύ θα ήθελα. Πολύ. Με μια ντανάλια εκεί πέρα έτσι να μετρήσει μερικά κοκαλάκια. Αλλά τι να κάνουμε ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Η ζωή είναι άδικη, μην το ψάχνετε. Γιατί είναι άδικη η ζωή? Γιατί είναι όπως και η μπάλα, είναι μπιπ. Και άμα βλέπεις το Παγκεργό που λαμπαίνει 20 έλξεις, είναι πρόβλημα αυτό. Συγγνώμη ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν είναι νόμος όταν πολλά λεφτά... Δεν σε καταδικάζουν, ενώ αν κλέψεις λόγω, άμα σε καταδικάζουν για λίγα λεφτά. Σταμάτα ρε κόκκινε να μιλήσουμε ρε, με ασπιδάς την εκπομπή ρε. Πάνε έξω άμα θες να μιλήσεις με ψαθάλια. Άντε να πάει έξω να κάνει τα αποτελέσματα. Άμα το φελό να πούμε που το βρήκα το σερσερί. Ξέφυγε από μπουκάλι γι' αυτό. Ξέρω εγώ τι στεδιάλο το σερσερί με νευριάζει να πούμε. Μαλών τώρα με την γραμματέα. Πάρτε δρόμο και δυο φυγέτε από εδώ ρε. Ας είστε διάλογο από εκεί πέρα μεσημεριάτικα. Βλαμμένα και τα δύο. Δεν πάει να συνομιλήσει με τη γραμματέα. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο τον ακροατή, ποιος θα... Ένα τέταρτο. Θέλω να πάρει προτάσμα από πάω τώρα. Να τρελαθούμε ρε φίλ. Ένα τέταρτο αυτός ο Καζανοκέφαλος, ο Παπαδόπουλος, ο Αντώνης. Αου! Με την άλλη έξω. Άντε να μην την πω και την άλλη καμιά κουβέντα και γίνει ακατάλληλη εκπομπή. Τέλος πάντων. Ναι, για λέγε. Για πες τι ρώτησες. Τι θέλεις να μάθεις. Τι λέγαμε. Έλεγαμε για το πόσο άδικη είναι η ζωή. Το είπαμε αυτό. Δεν είναι άδικη η ζωή, φίλε. Είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα εξουσίας. Είναι θέμα δύναμης. Τι θα πει άδικη. Άδικη είναι η ζωή για κάποιον που γεννιέται, ξέρω εγώ, λειψός. Κάποιος γεννιέται κανονικός. Εκεί είναι άδικη η ζωή. Τα άλλα όλα, τι άδικη είναι η ζωή. Γι' αυτό και κλέβουν πολλά, έτσι. Για να έχουν να ταΐζουν πολλούς και ο Θεός του ανθρώπου, ούτε ο Χριστός είναι ούτε ο Βούδας, ούτε είναι το χρήμα. Το κατάλαβες. Τα άλλα είναι να λέγαμε. Επιχείς, από εκεί και πέρα. Μετά συμφωνώ με τον κόκκινο. Ναι, αρέ. Ναι. Την Κυριακή έχει κατσίκι το μενού, να ξέρεις. Πού? Κατσίκι έχει το μενού, πού? Θα γιορτάσετε την νίκη του Ηρακλή. Εννοείται, ρε φίλε. Όχι, και μην μου πείτε ότι είναι αρτήσιμο, το κατσίκι τρώει χόρτο. Κοίτα, το κάνεις με σπανάκι και θα γίνει αρτήσιμο. Έτσι, πράγμα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Η Ιφηγένεια Τζαμπατζόγλου. Τζαμπάζογλου. Δελιγιάννης Γιάννης. Γιάννης Δελιγιάννης. Τάσος Ευαγγελόπουλος. Δημήτρης Ερελιάδης. Ερελιάδης. Πώς είναι. Ντουζένης Γιάννης. Γκυρτζημάνης Στέφανος. Είναι αυτά τα Σιώμος Δημήτριος. Ωραία, οι 7 οι οποίοι θα πάνε να δουν ΠΑΟΚ Λαύριο. Αυτοί εδώ. Οι 7. Αυτοί χρήζουν ψυχιατρικής έρευνας. Μεγαλύτερα από ό,τι ήταν δύσκολο. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ? Αύριο παίζει. Έχουμε νικήτρια για το Πόζαρ. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Η Θάλια. Η Θάλια. Η Νέντσα Θάλια. 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 Την έχουμε στον άραξη. Καλέ, εσένα σε φωνάζουν Θάλια ή σε φωνάζει ο παπά σου Θάλια. Τι είναι Θάλια? Καλησπέρα. Χαίρετε. Θάλια. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Πόσα μηνύματα έχετε στείλει? Ένα. Εντάξει. Ναι. Μήπως να το ξανασκεφτείς και να παίζεις και κανένα τζόκερ που και που. Μπα, δεν με θέλει. Πώς δεν σε θέλει, με ένα μήνυμα τώρα μπορεί να πάρεις τριήμερο και να κερδίσεις το Πόζαρ. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ερώτημα είναι δύσκολο. Και θέλω να πεις για ποιο λόγο πάει ο κόσμος στο Πόζαρ. Για ποιο λόγο πάει? Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Έχεις και... Για ποιο άλλο λόγο? Για ποιο άλλο, τι πάει να κάνεις στο Πόζαρ ο κόσμος? Λούτρα. Άντε μπράβο, χρειάζομαι και τη βοήθεια του κοινού. Καλά ρε κοπέλα, πόσο χρόνο είσαι? 33. 33 χρόνια και πάει κάνει λουτρά, να πούμε. Γιατί τι χαρά. Και άλλα πράγματα κάνεις εκεί. Α, θες να κάνεις λουτρά και μάλιστα. Μόνη σου θα πας ή με την φίλη σου? Με το φίλο της θα πάει. Κάτσε, μήπως είναι τίποτα και η γυναίκα. Με τον άντρα μου θα πάω. Άξε άντρα και θα πας τα λουτρά. Ο άντρας πόσο χρόνο είναι? 36. Έχει ωραίες δροσίδες, να προσέχεις τον άντρα σου εκεί, να ξέρεις. Δεν το φοβάμαι. Να μην το φοβάσαι. Άμπραβο. Θα του στείλει την δροσίδα, του κάνουν μια μασάντα, περάσει καλά ο άντρας. Είναι προχωρημένη. Σιγάρε άντρα, εσύ. Θάλια. Συγχαρητήρια, καλά. Θάλια, συγχαρητήρια, Θάλια. Έγινε. Πόσο, δηλαδή, πόσο μαλάκα. Θάλια τη λένε, όχι Θάλια. Θάλια. Θάλια τη λένε. Θάλια. Καλά, είσαι, τι λες, Θάλια. Θάλια. Α, Θάλια.
δεν την είναι βάλια. Άλλο βάλια και άλλο θάλια. Φάλια! Τι είναι, Valium ή Valium? Valium, Valium να βγει εσύ, Valium. Αναθέμα. Εσύ αγόρι μου χρειάζεσαι πολλά. Σερσερί. Φάλια! Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Στεναχωρημένος ο Κυριάκος Κίρτσος θα κερδίσει τον ντέρμπι του Τωρίνο. Τι έπαθε ο Κυριάκος Κίρτσος? Μετά από αυτό που έγινε με την Γιουβέντους. Τι α μην έβαζε το βαρύ κορμί εκεί πέρα. Να βάζει ένα στόπερ ένα λεπτό πριν εκεί το δεύτερο. Αντερβλαμμένε. Να μην ήταν ο Κυριάκος Κίρτσος. Γεια και χαρά. Θάλια. 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 Γεια και χαρά.